Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, εξελίξεις. Εδώ είναι σήμερα το ραντεβού μας. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Η επόμενη μέρα, να πούμε ότι παραμένει στην επικαιρότητα βέβαια το ζήτημα του κορονοϊού. Πολύ λογικό είναι, όσο χάνονται ανθρώπινες ζωές, πριν από λίγο είδαμε και την απώλεια και του κρεμαστινού, μια δυσάρεστη είδηση. Θα ασχοληθούμε και σήμερα με αυτό το θέμα. Η εκπομπή εξελίξεις απόψεις κατά το 50% αρχίζει και επανασυντάσσεται. Καλησπέριζω και χρόνια πολλά. Απόστολος Αγιεράκης Γιάννης Μούτλιας. Βρίσκονται εδώ. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Και προσεχώς βέβαια, θα Βασίλης Ασημένιος με χαρά λαμποκουφατζή θα επανακάψουν Δρυμύτερη. Ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και οι δύο προφανώς. Οπότε είναι λογικό να κρατάνε ακόμα όλες τις προφυλάξεις. Παρότι εδώ με το Aerosite έχουμε φροντίσει την απολύμα μας από τα μικρόβια του χώρου για να μην υπάρχει τέτοια ζητήματα. Να κρατούμε όλα τα μέτρα. Ο Απόστολος έφερε εδώ τα απολυμαντικά του. Και όλα τα απαραίτητα τα οποία χρειάζονται για αυτές τις ημέρες. Κρατάμε τις αποστάσεις. Θα τον καλωσορίσουμε. Ναι, κρατάμε τις αποστάσεις όπως βλέπουν και εδώ. Περιττό να πω ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που σας βλέπω και είμαι στο φιλόξενο στούντιο του Ένα Τσάνι. Έστω και σε απόσταση έτσι. Τόσο ωραίες στιγμές. Κάποια στιγμή θα επανακάμψουμε. Ναι. Μετά το διάλειμμα θα έχουμε εδώ και τον γιατρό, τον Χάρη Τριανταφυλλίδη, να πάρουμε και ιατρικό δελτίο, διότι καλώς ή κακώς φτάσαμε. Πέρα από το κύριο μενού, θα δείτε ποιο είναι η οικονομία βασικά σήμερα στην εκπομπή μας. Και το ιατρικό δεν μπορούμε να το παραλείψουμε με όλες αυτές τις εξελίξεις. Η εκπομπή μας όμως ξεκινάει με την Ευθυμία Πέγιου, έναν άνθρωπο τον οποίο το φιλοξενήσαμε πολλές φορές, φίλος της εκπομπής μας, του σταθμού μας, ένας άνθρωπος ο οποίος λείπει από όλους. Έγραψε τη δική της ιστορία, βόλτα του χθες στο βιβλίο της, τώρα κάνει τη βόλτα σε άλλους δρόμους, βρίσκει τον πατέρα της, τον Γιώργιο, για να συζητήσουν τα του βιβλίου, τα οποία αφήσανε στη μέση. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Την 3η 21 Απριλίου 2020, σε ηλικία 88 ετών, πέθανε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Θρακικής Εστίας Καβάλας, συγγραφέας και ιστορική ερευνήτρια Ευθυμία Πέγιου. Η Θρακική Εστία Καβάλας πενθεί, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος. Ο πρόεδρος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και όλα τα μέλη της εστίας μας εκφράζουν τα θερμά τους συλληπιτήρια στην οικογένεια της εκλειπούσας. Συμπληρώνεται. Η Ευθυμία Πέγιου είχε γεννηθεί το Μάρτιο του 1932 στην Καβάλα από γονείς πρόσφυγες. Ο πατέρας Τρακιώτης από τον Ένο και η μητέρα της από τον Πάνορμο της Μικράς Ασίας. Εγώ τελείωσα το γυμνάσιο του Παπαστήταρη, αυτή είναι μια άλλη ιστορία του ιδιωτικού. Και μετά ήταν τόσο πικρή η ζωή για τα παιδιά αυτά των αριστερών που εγώ τουλάχιστον είχα μια έφεση, γιατί είμαι και καλή μαθήτρια, να σπουδάσω. Έστω αυτό το ελάχιστο, να γίνω μια απλή δασκάλα. Αυτή την πίκρα την κρατώ ακόμα. Όχι να γίνω, αλλά ούτε από το πανεπιστήμιο απ' έξω είχαμε τη δυνατότητα να περάσουμε. Έγραψε με τη συνεργασία του συνδικαλιστή πατέρα της, Γιώργου Πέγιου, δύο βιβλία. Το Συνδικαλιστικό Κίνημα της Καβάλας 1922-53, το οποίο εκδόθηκε το 1984, και το «Κατοχή, αφελληνισμός, εθνική αντίσταση». Ιδιαίτερα όμως σημαντικό για την καταγραφή της ιστορίας της πόλης ήταν το βιβλίο της «Βόλτα στην Καβάλα του χθες», έκδοση του Δήμου Καβάλας. Εκεί τη γενιά των γυναικών, των μητέρων, θα δεις και μέσα στο βιβλίο μου ότι την εξυμνώ, διότι μεγάλωσε την επόμενη γενιά η οποία αναβίωσε την Καβάλα. Διότι η Καβάλα ήταν ένα χωριό, μια τουρκόπολη.
όταν δεν μεσολαβούσε αυτό το δυναμικό και με το καπνό και άλλα επαγγέλματα που εξελιχθήκαν, θα έμεινε σε εκείνη την, σε εκείνο το επίπεδο. Βαθμισμένη μια δουλειά. Δεν τη λέω ότι από υπερηφάνεια. Η δουλειά δεν έχει ντροπή. Αλλά δεν μπορούσαμε να πάμε στο δημόσιο κανένα από τα παιδιά των αριστερών. Δεν πήγε στο δημόσιο. Μπας περιπτώσει, δεν χαθήκαμε βέβαια. Εγώ άρχισα, δούλεψα λίγο στα ψάρια. Παστόρα με ψάρια και στην Ιχθυόσκαλα. Μετά έκανα ορισμένα ημεροβίστια στο καπνομάγαζο και άρχισα τη επαγγελματική, ας πούμε, καριέρα από την πρωινή, από την πρώτη έκδοση της πρωινής. Υπήρχε τότε μόνο ο Ταχυδρόμος ως εφημερίδα. Παλιότερα υπήρχαν πάρα πολλοί. Και ανεπτύχθηκε ο τύπος στην Καβάλα, ξέρετε γιατί. Γιατί υπήρχαν πολλά καλλιτεχνικά τυπογραφεία, τα οποία τύπωναν συνήθως τις ετικέτες, χιλιάδες, εκατομμύρια ετικέτες που κουλούσαν πάνω στα καπνά και βεβαίωναν την προέλευση, την ποιότητα των καπνών που φορτώνονταν. Μιλάμε για τόνους χιλιάδες. Σε αυτά τα καλλιτεχνικά τυπογραφεία συγκεντρώνονταν πνευματικοί άνθρωποι. Εξελέγει ύστερα από 24 χρόνια από την ίδρυση της Θρακικής Εστίας Καβάλας, πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Θρακικής Εστίας, διαδεχόμενη το Χαράλαμπο Λαλένη. Το 2018 βραβεύτηκε για την προσφορά της στα γράμματα και τον πολιτισμό από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Επίσης έχει βραβευτεί από συλλόγους και φορείς της περιοχής για την προσφορά της στον πολιτισμό, τη λαογραφία και τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης. Οι συνθήκες είναι τέτοιες που δεν επέτρεψαν, όπως ήθελαν πολλοί καβαλιώτες, να την πούν το τελευταίο αντίο. Ελπίζω μετά και ήδη παίρνουν πρωτοβουλίες, βλέπω από τις ομάδες της αντιπολιτεύσεως, κυρίως στο Δήμο, οι οποίοι ζητούν με επιστολές, είδα και τον Μάκη Παπαδόπουλο και τον Βέρο σήμερα την παράταξή τους, οι οποίοι ζητούν να τιμηθεί όπως πρέπει. Πάμε στο Ριάτ. Πάμε στο Ριάτ στην Σαουδική Αραβία. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Στείλαμε ευχές στο Ριάντι, δεν ξέρω, προφανώς δεν ακουγόμαστε. Ναι, σας ακούω. Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη, κυρίως. Έχουν στραφεί τα φώτα όλου του κόσμου στις εξελίξεις γύρω από το πετρέλαιο. Και είναι, νομίζω, λογικό όταν είναι πρωτοφανές αυτό το οποίο καταγράφηκε, το πετρέλαιο να έχει αρνητική τιμή της τάξης των 38 δολαρίων στην αμερικανική αγορά, με όλο βέβαια το αντίκτυπο το οποίο συμβαίνει σε όλο τον πλανήτη. Ήθελα λίγο να μας περιγράψετε την κατάσταση και να μας βάλετε εκεί στο κλίμα που επικρατεί και στην περιοχή του κόλπου. Λοιπόν, η κατάσταση πώς έχει. Μετά την επίτευξη συμφωνίας για την μείωση της παραγωγής στο MOPEC Plus, δηλαδή με τη βοήθεια και τη σύμφωνη γνώμη της Ρωσίας, οι traders αναθάρισαν και πήραν θέσεις στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου. Λογαριάσανε χωρίς τον ξενοδόχο όμως, διότι οι Σαουδάραβες δεν μειώσανε την παραγωγή τους ούτε κατά το ελάχιστο όσον αφορά τις δεσμεύσεις τους, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή στην αγορά να υπάρχει μια υπερπροσφορά των 25 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα αποθήκευσης. Ήδη στο μεγαλύτερο αποθηκευτικό κέντρο της Αμερικής, στο Cushing, οι δεξαμενές βρίσκονται γεμάτες μέχρι το χείλος. Δεν ξέρουν πού να βάλουν το πετρέλαιο. Γι' αυτό λοιπόν οι αγοραστές των συμβολέων αυτών πληρώνανε στην ουσία, θεωρητικά, οι πολιτές πληρώνανε τους αγοραστές να αγοράσουν τα συμβόλαιά τους, γιατί αλλιώς τα συμβόλαια αυτά προβλέπουν φυσική παράδοση του προϊόντος στη λήξη τους. Έπρεπε λοιπόν αυτά τα συμβόλαια να μετακυλιστούν για να μην οι κάτοχοι των συμβολαίων να μην είναι αναγκασμένοι να πάρουν παράδοση του προϊόντος, του αγαθού, του πετρελαίου. Τώρα, δεν θα εξομαλυνθεί η κατάσταση τόσο εύκολα, ούτε και θα ανεβεί η τιμή του πετρελαίου στα 55 με 60 δολάρια που εκεί αρχίζουν και κάνουν break-even οι Αμερικανοί παραγωγοί. Ήδη στην Αμερική έχουν κλείσει, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 670 πηγάδια και έχουν απολυθεί γύρω στις 50 με 60 χιλιάδες εργαζόμενοι
στις επιχειρήσεις, στις μικρές τοπικές επιχειρήσεις παραγωγής σχιστολιθικού αερίου. Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα δεν διαγράφονται θετικά για τον Τραμπ, ο οποίος θέλει την τιμή του πετρελαίου να ανέβει στον επόμενο μήνα, ούτως ώστε να μπορεί να πουλήσει την επιτυχία του στη συμφωνία στο κοινό του, στους ψηφοφόρους του. Εδώ η κατάσταση όσον αφορά το πετρέλαιο, θα σας πάω λίγο πίσω σε προηγούμενες συνομιλίες μας. Οι χώρες αρχίζουν και ζορίζονται. Ήδη βγήκανε και στις κεφαλαιαγορές με ομόλογα, ούτως ώστε να μπορέσουν να καλύψουν μέρος των δυσθεώρητων προϋπολογισμών τους, οποίους έχουν εδώ. Αλλιώς δεν βγαίνει η κατάσταση. Μάλιστα. Βέβαια, σε σχέση με τα όσα είπατε στις Ηνωμένες Πολιτείες και βλέποντας όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, φαίνεται ότι ο σημερινός πρόεδρος βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Πρώτον, διότι το αντίπαλο στρατόπεδο συσπυρώθηκε όλο πια. Είναι κάτι πρωτοφανές τα τελευταία χρόνια να υπάρχει τέτοια συσπήρωση στους δημοκρατικούς, διευβολίζοντας και τον κεντρό χώρο των Ρεπουμπλικάνων, με ό,τι αυτό βέβαια συνεπάγεται. Λύσαν και τα οικονομικά τους ζητήματα. Και από την άλλη, φαίνεται ότι ο μέσος Αμερικάνος χάνει την εμπιστοσύνη του στον Ντόναλντ Τραμπ, διότι κάθε μέρα έχει διάφορα μπρος-πίσω, συγκρούσεις με τους κυβερνήτες και βλέπω γενικώς έναν πρόεδρο που τα έχει χαμένα. Το σενάριο που είχε μέχρι τώρα περί της ανεργίας αρχίζει και ξαναμίζεται, η ανεργία θα εκτοξευθεί. Τα της καλής οικονομίας εκ των πραγμάτων θα χαθούν. Δεν ξέρω τι προβλέψεις υπάρχουν εκεί για την ύφεση. Στη χώρα μας λέει ο Στουρνάρας 4-8, 4 λέει ο Σταϊκούρας. Θα ήθελα και τη δική σας εκτίμηση, διότι είναι κάτι πολύ σημαντικό για το τι έρχεται, κύριε Σαββίδη. Κοιτάξτε, στην Αμερική δεν υπάρχει αυτό το δίκτυο κοινωνικής προστασίας. Υπάρχει σοβαρός ο κίνδυνος. Εάν επιδεινωθεί η κατάσταση με τον κορονοϊό, η αμερικανική οικονομία να εξαϊλωθεί. Αυτό φοβούνται. Η ανεργία ήδη έχει εκτοξευθεί στα ύψη. Τρέχουν και δεν προλαβαίνουν. Ο Δε Τραμπ, εκείνο το οποίο έχει αποτύχει μέχρι στιγμής, είναι να δείξει ότι μπορεί να ηγηθεί και να χαλιναγωγήσει μια δύσκολη κατάσταση. Δυστυχώς αυτό το χρεώνουν και το χρεώνουν όχι μόνο οι ψηφοφόροι του, αλλά και άλλες χώρες, ακόμη και οι ντόπιοι. Κατηγορούν τον Τραμπ για έλλειψη ηγεσίας. Τώρα, όσον αφορά τα δικά μας, την ύφεση του 4%, αν είναι 4 ή 5 ή 7, σαφώς και έχει μεγάλη διαφορά, αλλά δεν είναι δυσθεώρητη. Εκείνο το οποίο εμένα με απασχολεί είναι τι θα γίνει την επόμενη χρονιά. Ποια ακριβώς μορφή θα πάρει η ανάκαμψη. Εάν η ανάκαμψη πάρει τη μορφή ενός V αγγλικού, δηλαδή αν έχουμε οξία ύφεση και αμέσως μετά μια εκτείναξη της ανάπτυξης, αυτό θα είναι ευχής έργων. Και οπωσδήποτε θα μαλακώσει τις αρνητικές, αν θέλετε, συνέπειες αυτής της πανδημίας. Εάν όμως η ανάπτυξη πάρει τη μορφή ενός μιας οξίας πτώσης, ένα bottom out όπως λένε, δηλαδή ένα σύρσιμο στο χαμηλό της επίπεδο για αρκετό διάστημα και μετά έρθει η ανάκαμψη, το αρκετό αυτό διάστημα μπορεί να είναι 3-5 μήνες, τότε θεωρώ ότι τα πράγματα θα είναι δύσκολα για την οικονομία μας. Εγώ κάτι τελευταίο θέλω να ρωτήσω, δεν ξέρω αν ο κύριος Σμούτλιας ή ο κύριος Αγγελαράκης θέλουν να σας ρωτήσουν κάτι. Εγώ η ερώτηση είναι η εξής. Στα σενάρια που ανεβάζει τους τόνους ο πρόεδρος της Αμερικής απέναντι στην Κίνα, ζητώντας ευθύνες για την οικονομική καταστροφή κτλ. Από τη δική σας εμπειρία και γνωρίζοντας καλά τα χρηματοοικονομικά, πόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες αντέχουν να τα βάλουν ευθέως με την Κίνα την ώρα που η Κίνα, αν ζητήσει ρευστοποίηση στην αμερικανική αγορά, θα καταρρεύσει αυτόματα. Είναι νομίζω ένα ερώτημα το οποίο δεν ξέρω αν μπορεί να το απαντήσει ο Ντόναλντ Τραμπ, διότι πολλές φορές λειτουργεί κυκλοθυμικά και όταν μετά οι συνεργάτες σου του λένε τα δεδομένα, μετά βέβαια τα αλλάζει, δεν έχει πρόβλημα, τα μαζεύει, λέει εντάξει, το πάμε. Να σας πω, εγώ δεν το βλέπω πιθανό οι Κινέζοι μετά από απαιτήσεις του Τραμπ ή αν θέλετε και εκβιασμούς να προχωρήσουν σε ρευστοποιήσεις των θέσεων των επενδυτικών που έχουν στα αμερικανικά ομόλογα.
Εάν κάτι τέτοιο συνέβαινε, θα μιλούσαμε για ένα συνολικό meltdown της παγκόσμιας οικονομίας. Οπότε το θεωρώ ένα πάρα πολύ ακραίο σενάριο. Ο Τραμπ αυτή τη στιγμή προσπαθεί να ρίξει τις ευθύνες της δικής του αποτυχίας στους Κινέζους. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και είναι και γνωστό, τουλάχιστον τον συγκεκριμένο τον ξέρω από τότε που ήμουν στην Αμερική, είναι γνωστό ο τρόπος με τον οποίο, είναι γνωστός ο τρόπος με τον οποίο ενελίσσεται και έχει κατορθώσει μέχρι στιγμής να επιβιώσει, αν θέλετε, να βρεθεί σε λιγότερο δύσκολη κατάσταση από ό,τι του αξίζει. Προσωπική άποψη. Τον ξέρετε εσείς πάνω από 30 χρόνια τον Donald Trump, έτσι? Ακριβώς. Όταν ήταν άγνωστος στο ευρύ κοινό. Όταν ξεκινούσε τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες στη Νέα Υόρκη, εγώ σπούδαζα τότε εκεί, και γενικά οι κρίσεις και οι αντιλήψεις των Αμερικανών για τον συγκεκριμένο πρόεδρο δεν ήταν οι καλύτερες δυνατές. Μάλιστα. Καταρχήν, αν θυμάμαι καλά, το 82 με 83 ο Τραμπ ανήκε στους δημοκρατικούς. Βέβαια. Ξαφνικά βρήκε την ευκαιρία. Εντάξει, και στην Αμερική αυτό είναι σύνηθες. Και ο Μάικ Μπλούμπερ που προσπάθησε να πάρει το χρήσμα, πήδηξε από τους Ρεπουμπλικάνους, τους δημοκρατικούς, πήγε να πάρει το χρήσμα. Εκεί τώρα ξέρετε τα σύνορα δημοκρατικών και ρεπουμπλικάνων. Όταν ήταν δημοκρατικός όμως. Ορίστε. Ο Μπλούμπερ ήταν προηγουμένως δημοκρατικός. Ναι, μετά πήγε στους Ρεπουμπλικάνους. Ρεπουμπλικάνους. Και μετά έκανε την ολική επαναφορά. Και μετά έκανε γι' αυτό λόγο. Γιάννης Μούτλας, κάτι να ρωτήσω. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια σας πολλά, καλησπέρα. Μια ερώτηση να κάνω. Δεν σας ακούω, σας έχασα. Μ' ακούτε τώρα? Ναι, σας ακούω τώρα. Ωραία. Η ερώτηση είναι η εξής. Αυτή, μάλλον έχει δύο σκέλη. Πόσο εκτιμάτε ότι αυτή η πτώση της τιμής του πετρελαίου θα διαρκέσει, δηλαδή αν είναι ένα εφήμερο φαινόμενο ή θα έχει χρονικά μεγαλύτερες διαστάσεις, λαμβανομένου υπόψη ότι υπάρχει και το lockdown σε πάρα πολλές χώρες στην Ιφίλιο και μάλιστα χώρες οικονομικά δυνατές. Και το δεύτερο, αυτή η πτώση θα περάσει στα ελληνικά διελιστήρια και στον καταναλωτή? Υπάρχει μία πτώση το τελευταίο διάστημα, θα ενισχυθεί περαιτέρω αυτή η πτώση των τιμών? Ναι, κοιτάξτε, ας ξεκινήσουμε από τη δεύτερη ερώτηση, το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας. Αυτή η ερώτηση μπαίνει διαδοχικά σε όλα τα κράτη. Πριν από λίγες ώρες διάβασα ακριβώς την ίδια ερώτηση στην Αγγλία. Το πρόβλημα δεν είναι η τιμή της βενζίνης, των πετρελοειδών. Είναι χαμηλές. Το πρόβλημα αρχίζει από τη στιγμή που παρεμβαίνει το κράτος με τη φορολογία. Η φορολογία είναι αυτή η οποία εκτινάσει την τιμή. Εντάξει, η φορολογία δεν θα αλλάξει, είναι η ίδια. Δεν πρόκειται. Για να πέσει, να δούμε αισθητή μείωση της τιμής, θα πρέπει η μείωση στη τιμή του αργού πετρελαίου να είναι πάρα πολύ υψηλή. Δηλαδή να φτάσει γύρω στα 8 με 10 δολάρια. Κάτι το και να μείνει εκεί για αρκετό διάστημα, ώστε να μπορέσουν αυτοί οι οποίοι εμπορεύονται πετρέλαιο να αγοράσουν τις ποσότητες αυτές και να τις μετακυλήσουν, να μετακυλήσουν, αν θέλετε, τη χαμηλή τιμή στον καταναλωτή. Δεν το βλέπω σαν πιθανό σενάριο αυτό. Σε 6 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, 7, ο Τραμπ έχει εκλογές. Θα πρέπει η τιμή ήδη να αρχίσει να δείχνει σημάδια ανόδου. Αλλιώς δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Μάλιστα. Απόστολο. Πιέζεται πάρα πολύ. Πάντως, κύριε Σαββίδη, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Ιουνίου δείχνουν μια υυξημένη τιμή σε σχέση με αυτή που υπάρχει σήμερα. Και για το Brent και για το West Texas Intermediate. Έτσι δεν είναι? Το εξής. Ήδη υπάρχει υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι η άνοδος αυτή είναι ανεμική. Τον Ιούνιο τα συμβόλαια δείχνουν την τιμή του αργού γύρω στα 20 δολάρια. Έτσι. Δεν είναι δηλαδή και θεωρητικά και πρακτικά τα σημάδια τα οποία έχουμε δεν είναι ακόμη ισχυρά. Δεν μπορούν να μας οδηγήσουν σε ένα ασφαλές συμπέρασμα ότι η μπόρα στην αγορά πετρελαίου έχει περάσει. Δεν νομίζω. Κοιτάξτε, οι Σαουδάραβες πριν από 2 χρόνια, να σας δώσω ένα στοιχείο, το οποίο λίγοι το ξέρουν. Οι Σαουδάραβες πριν από 2 χρόνια, με αφορμή την ατυχή υπόθεση του δημοσιογράφου, είχαν απειλήσει τους Αμερικανούς ότι εάν επιβάλλεται κυρώσεις
και μας γονατίσετε, θα σηκωθούμε και θα φύγουμε από το δολάριο. Λοιπόν, γι' αυτό και είδατε η Αμερική να μαλακώνει τη στάση της απέναντι στη Σαουδική Αραβία και στο άσχημο, αν θέλετε, ρεκόρ που έχουν όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Κτλ. Άρα λοιπόν παίζεται ένα παιχνίδι εδώ. Πάντως, σοβαρό και... μου κάνει εντύπωση, κύριε Σαββίδη, το γεγονός ότι η Σαουδική Αραβία δεν δέχθηκε τη μείωση της παραγωγής. Αυτό πώς εξηγείται? Υπήρξε μια μείωση, δεν υπήρξε? Υπήρξε μείωση. Ακούστε, να σας πω κάτι. Ο καυγάς όλος γινόταν γιατί αντιδρούσε το Μεξικό στη μείωση της παραγωγής, γιατί σου λέει εγώ έχω μια μικρή παραγωγή, δεν μπορώ να φτάσω τους μεγάλους, Ρωσία και Σαουδική Αραβία. Σωστή. Οι οποίοι ερίστο εν παρόδο, κάτω από το τραπέζι, έχουν ήδη έρθει σε συμφωνία. Ο Πούτιν έπαιξε πάρα πολύ σωστά το παιχνίδι της μείωσης ή της, αν θέλετε, της απεμπλοκής του από τον ΟΠΕΚ. Πίεσε τον Τραμπ να χαλαρώσει ο Τραμπ τις κυρώσεις έναντι της Ρωσίας και αυτή τη στιγμή η Ρωσία απολαμβάνει τα θετικά αποτελέσματα αυτής της κίνησης. Τώρα, η Αμερική δεν μπορεί να ζητάνε από την Αμερική να τους εγγυηθεί ότι θα συμβάλλει και αυτή στη μείωση της παραγωγής. Η Αμερική, λόγω νομοθεσίας και λόγω κατεύθυνσης, αν θέλετε, ιδεολογικής και οικονομικής, δεν μπορεί να δεσμευθεί ότι θα μειώσει την παραγωγή. Σωστά. Οπότε οι άλλοι δύο σκέφτονται το εξής. Αν μας ζητάει η Αμερική να μειώσουμε την παραγωγή μας, αλλά από την άλλη πλευρά την ίδια στιγμή η Αμερική θα προσπαθεί με μειωμένες τιμές να αποκτήσει μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. Οπότε εδώ είναι μια έκφραστη ισορροπία. Εδώ μάλιστα προσπαθούν, γύρω από αυτό μάλιστα το σημείο προσπαθούν. Αντιληπτό. Αντιληπτό, κύριε Σαββίδη. Ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Να είστε πάλι καλά. Χρόνια πολλά με υγεία. Να είστε καλά. Χρόνια σας πολλά. Χριστό Επανίδη, να είστε καλά. Καλό βράδυ, κύριε Σαββίδη. Καλό σας βράδυ. Πήραμε λοιπόν αυτό το άρωμα τι γίνεται και αντιλαμβάνεστε μεγάλο ότι... Γιάννη, είναι μεγάλο πρόβλημα, τεράστιο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή είναι το κεντρικό, νομίζω, ότι στον πλανήτη απασχολεί τους πάντες. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να πει ότι δεν με απασχολεί τι συμβαίνει. 10 εκατομμύρια εργαζόμενοι είναι μόνο που ασχολούνται στον τομέα της εξόρυξης πετρελαίου, πετρελοπηγών. Αν βάλετε και αυτούς που εργάζονται. Απόστολε, εμείς έχουμε και δική μας αγωνία. Δηλαδή στην περιοχή, αλλά εδώ με ρωτάνε όλοι. Μην πάμε μακριά. Εμείς έχουμε την. Τι γίνεται με τη δική μας εταιρεία. Τη δική μας εδώ εταιρεία. Η αγωνία είναι μεγάλη. Δέχομαι καθημερινά ερωτήσεις από πολύ κόσμο. Ποιος μπορεί να απαντήσει τι πρόκειται να γίνει στα ζητήματα εδώ πέρα? Είναι και ευαίσθητα θέματα. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Δεν είναι λογικό. Πάντως, αυτό πάντως που είπε για την... Γονατίσαν κολοσσοί στην Αμερική, έτσι. Είχαμε είπε... και παρέτηση του Δημήτρη του Γότικα, από τη θέση του Διευθύνου Συμβούλου. Exxon Mobil έχει πρόβλημα. Μικρότερες εταιρείες που αποτελούν πυλώνα της οικονομίας, γιατί είναι μεσαίες εταιρείες και απασχολούν πολύ κόσμο. Ας πούμε, η Marathon έχει 1211 πηγάδια. Λέει, δεν θα απολύσω κανέναν εργαζόμενο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο. Αλλά μετά λέει, ή θα ζητήσω κρατική βοήθεια ή θα αναγκαστώ σε πρόκληση. Πώς το λέτε, τα νούμερα είναι απλά, έτσι. Βάζεις κάτω τα νούμερα. Πόσο στοιχίζει η παραγωγή σου? Σε εμάς, στον Πρίνο, το βαρέλι στοιχίζει περίπου 22-22,5 δολάρια. Αυτή τη στιγμή πωλείται 16. 16,98 ήταν η τελευταία τιμή για τον Brent. Το οποίο τσίμπησε άρα λίγο. Πόσο μπορεί και να αντέξεις, για το West μέσα. Texas Intermediate είναι 10 με 11 δολάρια το βαρέλ, ακόμα πιο χαμηλή. Ναι, πόσο θα αντέξεις? Δεν μπορεί να αντέξει. Είναι τραγική Πρίνο κατάσταση. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Δηλαδή, τα οικονομικά μεγέθη, αν συνεχίσει αυτό, θα είναι από ένα σημείο και μετά θα είναι δυσβάστατα. Τώρα, σε σχέση με αυτό που ρώτησε ο Γιάννης προηγουμένως, ο Μούτλιας, η φορολογία. Εγώ, όπως ξέρετε, υπήρξα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Το ξέρεις απ' έξω και ανακατοτά το θέμα. Πάρα πολύ ασχολήθηκα με το θέμα των με τους πετρελαιάδες. Με τους πετρελαιάδες γενικότερα. Η φορολογία διαμορφώνει το 75-80% της τιμής στο λίτρο της αμόλυβδης ή του ντίζελ κίνησης, αλλά και του ντίζελ θέρμασης. Άρα λοιπόν, εφόσον δεν μειώνεται η φορολογία, όπως είπε και ο κύριος Σαββίδης, μόνο αν πέσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα θα δούμε μια αισθητή διαφορά. Βεβαίως, ήδη η Ομοσπονδία Βενζινοπολών Ελλάδος έχει ζητήσει την παράταση στην προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και λόγω του χειμωνιάτικου Απριλίου που διανύουμε, έτσι ώστε οι καταναλωτές... Το κρύο είναι πρωτοφανές. Έτσι. Πρωτοφανές, δηλαδή, γεγονός. Δεν ξέρω, εσείς θυμάστε Απρίλιο ποτέ τέτοιες θερμοκρασίες? Εγώ... Τζάκι ανάψαμε χθες. Εγώ, αγαπητοί, το καλοριφέρ και η συνέχεια, Γιάννη μου, δεν έχει κλείσει καθόλου. Μα πώς θα κλείσει, αφού έχουμε θερμοκρασίες Δεκεμβρίου, έτσι, και Ιανουαρίου. Λοιπόν, το Δεκέμβριο κλείνει τον Ιανουάριο. Όχι, βέβαια.
Γι' αυτό λοιπόν ζήτησαν την παράταση στην προμήθεια πετρελαίου θα γίνει δεκτό. Που λήγει 30 Απριλίου. Θα γίνει δεκτό. Άκουγα σήμερα τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος έλεγε ότι βέβαια αυτό είναι θέμα του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά σίγουρα είναι μια πολύ καλή πρόταση. Γιατί θα δώσει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να προμηθευτούν σε χαμηλές σχετικά τιμές για την προσεχή περίοδο. Γιατί να ξέρετε, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που υπάρχουν, ειδικά για τη θερινή περίοδο, θα οδηγήσουν σίγουρα σε μια μικρή, όχι τεράστια, μικρή αύξηση της τιμής των καυσίμων. Πάντως ο κύριος λόγος, εγώ θεωρώ, δεν είναι τόσο για συμφωνία στην τιμή, αλλά ότι έχει περιοριστεί παγκοσμίως συζήτηση σε τρομακτικά επίπεδα. Δηλαδή, οι αεροπορικές εταιρείες δεν υφίστανται. Ναι. Η ζήτηση σε κυροζήνη, σε αυτά. Για μην πάτε μακριά. Πόσο βάζετε στο αυτοκίνητο και πόσο βάζετε αυτό το μήνα, δεν λογικό. Τίποτα. Εγώ φουλάρισα πριν από το lockdown. Και ακόμα έχει. Και θα έχω για ένα μήνα ακόμα, έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση. Άρα λοιπόν ο καθένας, αν δει από το δικό του σπίτι, αντιλαμβάνεται. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Τι συμβαίνει. Τώρα πηγαίνω, έρχεσαι και από την πέρα μου. Εμείς, ας πούμε, μέσα στα όρια της πόλης που μένουμε, πού να πάμε και τι να κάνουμε. Είδε εδώ τώρα, με ενημερώνουν φίλοι μου, ότι στα Πετράλαια λέει πάνε εκ περιτροπής και εργολαβικοί μπήκαν στους ΚΑΔ. Και δεν έχουν υπογράψει και συλλογική σύμβαση εργασίας. Δηλαδή είναι πολλά και σοβαρά τα προβλήματα. Αυτό μακάρι να τα ξεπεράσουμε. Θέμα επιβίωσης. Θέμα επιβίωσης. Αυτό που αντιμετωπίζει η περιοχή του Τέξας και του Μίσιγκαν, δυστυχώς το αντιμετωπίζει έτσι η περιφερειακή ενότητα Καβάλας. Έτσι ακριβώς. Δυστυχώς. Θα πάμε τώρα στην Αθήνα. Ένας καλός φίλος από την εκπομπή μας. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Έχει καιρό να έρθει δηλαδή στην Καβάλα για να το φιλοξενήσουμε. Πρώην υπουργός ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης. Τα λεφτά τα είχαμε πει στην Καβάλα όταν είχε έρθει. Έκανε μια ομιλία με την ώρα αποφάσεων. Σας καλησπερίζουμε. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά. Γεια σου, Γιώργο, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στην ωραία παρέα. Την ομίγυρη την γνωρίζετε, δεν χρειάζεται. Την κάνει ωραιότερη. Να σας συστήσω, δεν χρειάζεται, έτσι. Εντάξει, είναι κουβέντα καλή, μας. Είναι καλή. Η κουβέντα μας ξεκίνησε για το πετρέλαιο, βέβαια, και όλες αυτές τις συνέπειες οι οποίες υπάρχουν. Και βέβαια, καταλήξαμε στα της ελληνικής οικονομίας σε σχέση και διάβασα προσεκτικά και το άρθρο το οποίο δημοσιεύσατε χθες για το τι λένε πλέον οι προβλέψεις, τι πρόκειται να γίνει την επόμενη μέρα. Θα έχουμε ένα restart. 4% λένε κάποιοι το έλλειμμα, 8%, όχι λέω στα εκούρα στο 4. Φωνές σήμερα, όποια δελτία ειδήσεων και να βλέπω. Οι ατάκες πέφτουν σε οριδόν, οι δημοσκόποι. Είδα και στη δημόσια τηλεόραση από τον Αλφα, από τη Μάρκο, ο Θωμάς ο Γεράκης, βγήκε ανέλεια, απαντούσε ότι ναι, υπό αυτές τις συνθήκες ένας πρωθυπουργός μελετάει τα δεδομένα και δεν αποκλείεται να προκηρύξει άμεσα εκλογές. Το άμεσα σημαίνει εντός του καλοκαιριού, δηλαδή του Ιουνίου. Γενικά ένα πολιτικό σκηνικό αβεβαιότητας εν μέσω μιας πανδημίας η οποία μας κρατάει όλους στο σπίτι, πλην μόνο εδώ που είμαστε στο στούντιο. Ναι, είναι προφανές. Τώρα, εγώ έχω μια διαφωνία με όλους αυτούς που προσπαθούν να κάνουν προβλέψεις για την επόμενη μέρα όσον αφορά τα οικονομικά. Γιατί αυτό προϋποθέτει δύο πράγματα. Πρώτον, πρέπει να κάνουμε ένα ταμείο για να δούμε πόσο είναι το βάθος της κρίσης, η έκτασή της, το εύρος της. Και δεύτερον, θα πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι διαθέσιμοι πόροι για την αντιμετώπιση της. Λοιπόν, και κυρίως οι διαθέσιμοι πόροι θα προέρχονται από την Ευρώπη. Κατά συνέπεια, όταν δεν ξέρουμε ούτε το ένα ούτε το άλλο, νομίζω ότι δεν είναι σοβαρή μια συζήτηση η οποία προσπαθεί να προσδιορίσει αν η ύφεση θα είναι τόση και αν αυτό θα δώσει κάποια συγκεκριμένα αποτελέσματα. Λοιπόν, δεν ξέρουμε ούτε το βάθος της, εικασίες μπορούμε να κάνουμε και κυρίως δεν ξέρουμε, επαναλαμβάνω, τα χρήματα τα οποία θα έχουμε στη διάθεσή μας για την αντιμετώπιση της επόμενης μέρας. Τώρα, αυτό που θα είχε ένα ενδιαφέρον να συζητήσουμε και συνήθως αποφεύγουμε να το συζητάμε, είναι προς τα πού θα θέλαμε να κατευθυνθεί η ελληνική οικονομία αφού βγούμε από την κρίση της επιδημίας. Δηλαδή αφού λύσουμε το οικονομικό πρόβλημα. Θα πάμε πάλι στη διαδικασία της κατανάλωσης με δανεικά ή θα δούμε την ανάγκη να αποκτήσει η χώρα μια ισχυρή παραγωγική βάση. Γιατί η χώρα χρειάζεται δύο ασφάλειες. Η μία ασφάλεια είναι η εθνική της και η δεύτερη ασφάλεια, η σημαντική, είναι η επισυντηστική της. Δηλαδή να μην πεινάσει σε δύσκολες στιγμές. Και η Ελλάδα δεν παράγει ούτε φασόλια, ούτε φακές, ούτε στάρια για να κάνει ψωμί, ούτε ακόμα και τα λαχανικά που χρειάζεται, ούτε τα κρέατα που χρειάζεται. Όλα εισαγωγές θα κάνει ένα μεγάλο μέρος. Τα λέω, πάω στις πιο απλές παραγωγικές ανάγκες για να δούμε ότι είμαστε πάρα πολύ πίσω σε σχέση με αυτό που τέλος πάντων έχουμε ανάγκη. Και με ποιο τρόπο θα τα πετύχουμε αυτά. Αυτή θα ήταν όντως
μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εάν υποτεθεί ότι έχουμε βάλει μυαλό από τους λόγους που μας οδήγησαν στη χρεοκοπία το 2010. Αλλά δεν τη βλέπω τη συζήτηση αυτή να γίνεται. Όλοι αρέσκονται αν θα έρθουν τα αεροπλάνα, τα ελικόπτερα από την Ευρώπη να πετάνε δισεκατομμύρια εδώ πέρα και εν πάση περιπτώσει να συνεχίσουμε την ωραία μας ζωή όπως ήταν πριν κάποια χρόνια. Και είδα και την αναφορά την οποία κάνετε και σχετικά με τον τρόπο που γίνεται η αντιπολίτευση. Όπως έγινε, ξεκίνησε το 12 και κατέληξε το 15 και πάμε για το 25, λέτε, έτσι. Ήταν ένα λογοπαίγνιο. Είδατε μια ανάρτηση σήμερα, γιατί ναι. Είδα και εγώ μια τη συνέντευξη του κύριου Τσίπρα που έχει δώσει στο News Bomb, όπου λέει ότι η χώρα εξαιτίας της κυβέρνησης θέλει να επιστρέψει το 12. Το 12 ο κύριος Τσίπρας το θεωρεί μια καλή αφετηρία για αυτόν ιστορικά. Άρα, εφόσον έγραψα εγώ, εφόσον λοιπόν αναφέρεται στο 12, άρα ελπίζει σε ένα νέο 15. Αλλά όσο αυτός θα πηγαίνει προς το 2015, η χώρα θα πηγαίνει προς το 2025. Και οι εξελίξεις αυτές, οι τελευταίες, έδειξαν, και αυτό τα συζητάνε και όλοι μεταξύ τους, ότι ευτυχώς στην περίοδο αυτή των δύο μεγάλων κρίσεων, που ήταν η απόπειρα που να παραβιαστούν τα σύνορά μας στον Εύρο και μετά η πανδημία, ευτυχώς που δεν ήταν αυτοί, έτσι. Αυτό το λέει και οι ίδιοι μεταξύ τους. Ότι αλίμονό μας, γιατί ακόμα λέει θα κουβεντιάζαμε τι μέτρα θα έπρεπε να πάρουμε και εδώ θα μετράγαμε χιλιάδες θανάτους ή στον Εύρο, εν πάση περιπτώσει, θα είχαμε αυτή την απίστευτη εισβολή χιλιάδων ανθρώπων από εκεί, όπου φυσικά θα οδηγούνταν η χώρα σε εσωτερική κατάρρευση και όταν πας σε εσωτερική κατάρρευση για τέτοιους λόγους, ο εμφύλιος καραδοκεί. Ευτυχώς τα γλιτώσαμε αυτά, διότι υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, μια πολιτική ηγεσία τώρα η οποία αντιλήφθηκε και την κρισιμότητα των στιγμών. Αντέδρασε γρήγορα, αντέδρασε, κατάλαβε ας πούμε το λαϊκό αίσθημα και την εθνική ανάγκη και από εκεί και πέρα αυτό έγραψα στο άρθρο μου προχθές, ότι εχθές ότι η χώρα εν πάση περιπτώσει διέθεται αυτή τη στιγμή μια ηγεσία που καταλάβαινε, που είχε αντίληψη του χρόνου, είχε αντίληψη των δυνατοτήτων της Ελλάδας, πήρε γρήγορα τις αποφάσεις της, έβαλε μπροστά τους επιστήμονες και συνεργάστηκε καλά μαζί τους, σεβάστηκε την άποψή τους. Αυτό την οδήγησε να πάρει τις σωστές αποφάσεις. Αυτό όλο το πλέγμα ηγεσίας και πολιτικής οδήγησε στη συνέχεια τον κόσμο να δείξει πρώτα εμπιστοσύνη στους επιστήμονες και μετά να δείξει εμπιστοσύνη επίσης στην πολιτική ηγεσία που εμπιστεύτηκε τους επιστήμονες. Και αυτό είναι ένα ωραίο ντόμινο το οποίο οδήγησε σε μια θαυμαστή, κατά την άποψή μου, συμπεριφορά του ελληνικού λαού μέχρι τώρα. Και γι' αυτό είχαμε αυτά τα πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Όμως τώρα μπαίνουμε σε μια καινούργια φάση, η οποία είναι πολύ πιο δύσκολη από την αρχική. Δηλαδή, όταν βγάζεις, ας πούμε, μια απόφαση να κλείσει η χώρα, είναι μια απόφαση γενικής ισχύως. Υπάρχει ένας κανόνας. Παιδιά, μένουμε σπίτι. Σε αυτό το σύνθημα. Τώρα που θα πρέπει να αρχίσουμε να βγαίνουμε από το σπίτι, τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα, γιατί για κάθε περίπτωση χρειαζόμαστε πολύ εξειδικευμένο σχέδιο, εξειδικευμένες συμπεριφορές, χειρουργικού τύπου συμπεριφορές από τους πολίτες, από τους επαγγελματίες, από όλους. Και εδώ θα χρειαστεί πολύ μεγαλύτερη ατομική και συλλογική πειθαρχία για ό,τι είναι να ακολουθήσει. Τώρα για την οικονομία, με βάση αυτά τα οποία συζητάμε και μετά βάση αυτά τα οποία βλέπουμε, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Όσο και να υποθέσει κανείς για τους κρίσιμους αριθμούς έτσι, της ύφεσης και τα λοιπά, θα έχουμε δεκάδες χιλιάδες νέους ανέργους και από εκεί και πέρα θα πρέπει ξανά το πολιτικό σύστημα, η πολιτική ηγεσία να δώσει εξετάσεις. Και τώρα αυτές οι εξετάσεις θα είναι πολύ πιο δύσκολες. Γιατί θα πρέπει να ξαναπείσει τον κόσμο, ο οποίος θα βρεθεί σε πολύ μεγάλη προσωπική ανάγκη, ότι έχει ένα σχέδιο για να οδηγήσει τα πράγματα σε μια κατεύθυνση που θα βάλουν τη χώρα σε νέες ράγες. Κύριε Φλωρίδη, επί τη ευκαιρία να σας ρωτήσω κάτι, δεν ξέρω αν θέλω να ρωτήσω μετά ο κύριος Σαγκελαράκης με τον κύριο Μούτια. Επειδή έχετε δώσει δείγματα γραφής στην πολιτική, είστε από αυτούς που παρέδωσε έδρα από το 1974 μέχρι σήμερα, όπως ξέρετε, η έδρα είναι μετρημένη στα δάχτυλα, δακτυλοδεικτούμενη τους κοινοβουλευτικούς άνδρες, τους θυμάμαι δηλαδή αυτοί οι οποίοι τις παρέδωσαν. Σήμερα προέκυψε ένα ζήτημα με τους επιστήμονες, τα βάουτσερ, τα 600 ευρώ. Ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, έδειξε πολύ γρήγορα τα ανακλαστικά. Μετά από τα όσα ελέγχθησαν, υπόθηκαν και γράφτηκαν
έκλεισε την υπόθεση και είπε ότι αυτό το βάζω, το παρκάρω στην άκρη. Η απορία μου είναι ένας υπουργός, όπως φωνάζει και οι υπόλοιποι της αντιπολιτεύσεως, πότε παρετείται? Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Αυτό, η υπόθεση αυτή με, με το επίδομα αυτό στους επιστήμονες, στους 6 κλάδους των επιστημόνων, δικηγόρους, γιατρούς, μηχανικούς, οικονομολόγους κτλ. Είναι το κλασικό αντιπαράδειγμα. Δηλαδή, ήταν τόσο πρόχειρα οργανωμένο και τόσο άσχημο και τόσο προσβλητικό και τόσο κακό για την διαχείριση των οικονομικών δυνατοτήτων της χώρας, που, εν πάση περιπτώσει, δείχνει ότι δεν έπρεπε να γίνει καν. Εγώ δεν συμφωνώ ότι ο κύριος Μητσοτάκης, ξέρετε την άποψή μου, δεν μασάω τα λόγια μου, έδειξε γρήγορα τα ανακλαστικά. Από την πρώτη στιγμή, οι επιστημονικοί σύλλογοι και των δικηγόρων, όλοι οι εκπρόσωποι μας, εν πάση περιπτώσει, εγώ μιλώ ως δικηγόρος τώρα, είπαν ότι εδώ πρόκειται για κάτι πάρα πολύ κακό. Έτσι. Πρόχειρα σχεδιασμένο και υπάρχει κίνδυνος για κατηγορίες ότι θα γίνουν αρπακτές κτλ. Και είναι μια περίοδος τέτοια που δεν επιτρέπεται να υπάρχει υποψία διασπάτησης ευρωπαϊκού ή ελληνικού κλίματος. Πολλοί το είπαν αυτό. Ας πούμε στη δική σας περιοχή, εγώ επειδή παρακολουθώ έτσι τι γράφουν κάποιοι άνθρωποι, εκεί είναι ο κύριος Καρύποβλου, ο δικηγόρος από τη Δράμα, ο οποίος επανειλημμένα έγραψε από την πρώτη στιγμή ότι εδώ πρόκειται για μια σκανδαλώδη υπόθεση. Και ο κύριος Καρύποβλου δεν μπορεί κανένα να αμφισβητήσει ότι είναι, εν πάση περιπτώσει, ένας άνθρωπος που υποστηρίζει την κυβέρνηση. Λέω από έναν άνθρωπο. Και μετά αρχίσαν οι σύλλογοι. Λοιπόν, αυτό δεν έπρεπε να γίνει. Κακώς έγινε. Καλώς ο κύριος Μητσοτάκης πήρε αυτή τη στιγμή αυτή την απόφαση για να μην υπάρχουν σκιές. Και βεβαίως μένει να κοιτάξουμε και κάτι άλλο. Διότι εδώ ακούγαμε, ας πούμε, ότι έγινε χρήση αυτού του προγράμματος με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή της τηλεεκπαίδευσης ή της τηλεκατάρτισης, διότι δεν υπήρχε άλλος τρόπος να αξιοποιηθούν τα χρήματα αυτά. Όμως υπάρχουν απόψεις που λένε, και αυτό μένει κανένας να το δει, και εσείς καλό θα είναι να το ψάξετε, ότι τα ίδια χρήματα θα μπορούσαν να ληφθούν απευθείας και να δοθούν απευθείας, χωρίς να μεσολαβήσει κανένας άλλος, να δοθούν στους επιστήμονες από αυτά τα ευρωπαϊκά κονδύλια, διότι η Ευρώπη πήρε απόφαση και τα αποδέσμευσε από τη συνήθεια διαδικασία. Λοιπόν, δεν ήταν κακό. Λέγεται, όντως. Μάλλον δεν ήταν καλό αυτό που έγινε. Στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης που σας έκανα. Ποιο πείτε. Ποια είναι τα όρια της πολιτικής ευθυξίας που υποβάλλει την παρέτηση ένας υπουργός? Αυτό είναι καταρχάς πώς θα αντιλαμβάνεται ο ίδιος και πώς θα αντιλαμβάνεται και ο. Ναι, θέλω τη δική σας άποψη, γιατί κάνατε πολλά χρόνια υπουργός. Θα είχατε παραιτηθεί σήμερα? Βέβαια. Δεν το συζητώ. Μα εγώ, συγγνώμη, παρέδωσα τη βουλευτική μου έδρα, δεν ήμουν υπουργός. Γιατί είχα μια σοβαρή πολιτική διαφωνία για τον τρόπο που χειριζόμασταν τότε τα πράγματα. Και βεβαίως δεν είχα κανέναν ενδιασμό να παραδώσω την έδρα, γιατί ουδέποτε πίστεψε ότι η έδρα αυτή ανήκει σε μένα. Η έδρα αυτή ανήκε στους ψηφοφόρους του Πασόκ στο Κλικής, οι οποίοι με ψήφισαν, και σε αυτούς τους ψηφοφόρους που δεν με ψήφισαν. Και ψήφισαν άλλους συνυποψηφίους μου. Λοιπόν, πώς θα μπορούσα εγώ να κρατήσω την έδρα από την ώρα που είχα τόσο μεγάλη διαφωνία? Και παρέδωσα γιατί στο Πασόκ ανήκει και στον κόσμο του. Στην προκειμένη περίπτωση εγώ θα έκανα αυτό, αλλά τώρα ξέρετε το να μιλάει. Ξέρετε, αυτό ανοίγεται μεγάλη κουβέντα. Είναι εύκολο. Θα πει κάποιος, ωραία τα λες, Λορίδημο, διότι δεν είσαι μέσα στο χορό. Εντάξει, μπορεί να το πει και αυτό κάποιος. Αλλά η άποψή μου είναι αυτή, ναι, είναι σοβαρό αυτό που είχε. Η άποψη που πολλές... Άρχε για μένα, τώρα για να λέμε κάποια άλλα πράγματα. Ο κύριος Βρούτσης έχει πολύ μεγαλύτερη ευθύνη για το ασφαλιστικό που έφερε και τέλος πάντων και λιγότερο γι' αυτό, έτσι. Αυτό το ασφαλιστικό που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία δεν είναι το ασφαλιστικό που υποσχέθηκε η Νέα Δημοκρατία. Διότι εξαιτίας του ασφαλιστικού χρεοκοπήσαμε το 2010 το ασφαλιστικό μας συστήματος, η Νέα Δημοκρατία υποσχέθηκε άλλο πράγμα διαστόματος κυρίου Μητσοτάκη, και αυτό το οποίο έφερε είναι άλλο. Κατά την άποψή μου, αυτό το ασφαλιστικό το οποίο ψηφίστηκε πριν την κρίση είναι η υποθήκη για την επόμενη χρεοκοπία της Ελλάδας. Γι' αυτό θα πρέπει ο κ. Βρούτσης να μην υπάρχει. Αλλά υπάρχει περίπτωση. Απλά σας το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές οι βουλευτές, οι οποίοι δεν παραδίδουν την έδρα, λένε το εξής κλασικό. Εγώ έλαβα μία εντολή από τους ψηφοφόρους μου στο Κλικής και με ψήφισαν ως βουλευτή βάσει κάποιων συγκεκριμένων πραγμάτων. Η μετακίνηση η οποία επήλθε δεν είναι από μένα, είναι από την ηγεσία του κόμματος, που μετακινήθηκε από τις βασικές αρχές
παύλα δεσμεύσεις τις προεκλογικές έναντι των πολιτών. Δεν υπάρχει κανένας λόγος εγώ να παραδώσω την έδρα μου, γιατί εγώ παραμένω εδώ αμετακίνητος και σταθερός στα όσα είπαμε προεκλογικά. Να παραιτηθεί λοιπόν αυτός ο οποίος μετακινείται των θέσεων παύλα δεσμεύσεων, δηλαδή η ηγεσία. Αγαπητέ μου Γιάννη, δεν είναι καθόλου πρωτότυποι για αυτοί που το λένε και το λένε διαχρονικά, όλοι το ίδιο λένε. Στην πραγματικότητα όλοι το ίδιο λένε. Έτσι. Τώρα, εσωτερική, θα πούμε, εμένα που με ψήφισαν τότε, με ψήφισαν για τα ειδικότερα σημεία του προγράμματος, όπου εγώ είχα μια διαφωνία και επομένως δικαιούμαι να κρατήσω την έδρα. Όχι, βέβαια, δεν ισχύει αυτό. Επαναλαμβάνω, η έδρα η δική μου εδώ και του κάθε ενός βουλευτή δεν οφείλεται μόνο στους ανθρώπους που τον ψηφίζουν. Οφείλεται και στους ανθρώπους που ψηφίζουν συνολικά το κόμμα στο νομό του για να μπορέσει να βγει μια έδρα. Και υπερβαίνει το 3% και εισέρχεται στην Βουλή. Αυτό σωστό. Πανέστη. Κοιτάξτε τώρα εδώ. Αλλά βλέπετε όμως ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις και ο κόσμος στη συνέχεια έρχεται, τους δικαιώνει αυτούς. Δηλαδή κρατάει την έδρα, γίνεται ανεξάρτητος, πάει σε ένα άλλο κόμμα, βγαίνει και εκεί. Και βγαίνει και πανηγυρικά. Το κόμμα ξαναβγαίνει. Όπου και να πάει, ξαναβγαίνει. Δηλαδή κόσμος. Κάποιοι του Καμένου που πήγανε στο ΣΥΡΙΖΑ, που ιδεολογικά δεν υπάρχουν γέφυρες. Δηλαδή, ένας ο οποίος είχε εκλεγεί βουλευτής με τους ανεξάρτητους Έλληνες, το να μεταπηδήσει στο ΣΥΡΙΖΑ, να κατέλθει στους συνδυασμούς και να βγει πανηγυρικά, αυτό με τα λίγα που ξέρουμε δεδομένα, πολιτικά δεν στέκει. Στέκει και παραστέκει. Γιατί, να σας πω γιατί. Γιατί το κοινό υπόβαθρο αυτόν ήταν ένας ακραίος λαϊκισμός. Το ακραίο ψέμα. Η ακραία διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Η συκοφαντία των αντιπάλων. Πάνω εκεί συναντήθηκε ο Καμένος με τον Τζίπρα. Σε αυτό το υπόβαθρο. Δεν είχαν αυτοί ιδεολογικοπολιτικές ανησυχίες και αναζητήσεις. Λοιπόν, συναντήθηκαν πάνω στο πρόγραμμα εξαπάτησης του ελληνικού λαού. Κατά συκοφάντησης των αντιπάλων και ελέγχου όλων των εξουσιών. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, υπονόμευσης της δημοκρατίας. Μια χαρά ταιριάξαν σε αυτό. Μάλιστα. Γι' αυτό και ήταν τόσο εύκολο να πάει ο ένας στον άλλο. Δηλαδή, να φύγουν από τους ανεξάρτητους Έλληνες και να πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί η βάση η εκλογική αυτή ήταν ομογενοποιημένη πάνω σε αυτά. Μια χαρά ταιριάζα. Νομίζω ότι εκμερίωσε με καλύπτει. Μούτλιας Αγελαράκης, παρακαλώ. Ο Απόστολος έχει Απόστολος. Τα πρωτεία. Λοιπόν, καταρχάς να καλησπερίσω τον φίλο Γιώργο Φλωρίδη από την Καβάλα. Τον περιμένουμε βεβαίως όταν με το καλό θα λήξει η καραντίνα, έτσι ώστε να έχουμε τη χαρά και την τιμή να συζητήσουμε και πάλι από κοντά. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, και για μένα βεβαίως, είναι κάτι το οποίο προέχει, προτάσσεται και πρέπει να αποτελεί μια σπουδαίας μορφής προτεραιότητα. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, με ποιον τρόπο, με ποια ειδικότερα μέτρα, έτσι ώστε να φύγουμε από το μοντέλο της παρασιτικής κατανάλωσης και να πάμε σε ένα διαφορετικό μοντέλο, αυτό της ενίσχυσης της παραγωγικής μας δραστηριότητας. Το πρώτο που θα μπορούσε να πει κάποιος είναι ότι ο κόσμος μπαίνει στην, ή έχει ήδη πει στην περίοδο της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, δηλαδή της τρομακτικής εξέλιξης της τεχνολογίας. Ό,τι και να κάνεις, όποια τομέα και να κάνεις, θα πρέπει αυτή η προσπάθειά σου να συμβαδίζει με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Δηλαδή στον αγροτικό τομέα, ας πούμε, δεν μπορούμε τώρα να συζητάμε τους παλιούς όρους. Θα συζητήσουμε με τους καινούριους και το τι δυνατότητες καταπληκτικές, τρομακτικές μπορεί να συνεισφέρει η νέα τεχνολογία στο να έχουμε καλής ποιότητας παραγωγές, μεγάλες παραγωγές, έτσι ώστε να εξασφαλίζουμε τη δική μας διατροφική επάρκεια και ταυτόχρονα να κάνουμε και εξαγωγές. Η τεχνολογία μπορεί να μπει στα συστήματα υγείας, μπορεί να μπει παντού. Μπορεί να μπει στις νέες επιχειρήσεις, να δώσουμε τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους που είναι γνώστες, χρήστες αυτής της τεχνολογίας, να στήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις ή να ενισχύσουμε τις άλλες που υπάρχουν να πάνε προς τα εκεί. Η Ελλάδα θα πρέπει να δει πάρα πολύ σοβαρά το ζήτημα της διατροφικής της ασφάλειας, που σημαίνει παραγωγή σε πρώτο βαθμό, μεταποίηση σε δεύτερο βαθμό, άρα και βιομηχανίες. Και βεβαίως να δει τις τεχνολογίες οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν. Βλέπετε τώρα, ας πούμε, έγινε μια προσπάθεια από την κυβέρνηση, από το αντίστοιχο Υπουργείο, από τον κύριο Πιερακάκη, και πόσο ωραία αποτελέσματα επήλθαν, ας πούμε, στη σχέση των πολιτών με το κράτος, στην εξυπηρέτησή τους κτλ. Στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τεχνολογικό. Λέτε. Ορίστε. Στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ναι, γενικά. Ναι, αυτό το υπόβαθρο, ξέρετε, ότι δεν είναι απλώς ένα υπόβαθρο που διευκολύνει την επαφή μας με το κράτος. Είναι υπόβαθρο επενδύσεων. Αυτό διευκολύνει πάρα πολύ την οικονομική δραστηριότητα μιας χώρας.
όταν ο επενδυτής, ο επιχειρηματίας έχει τη δυνατότητα να μπορεί να κάνει πάρα πολύ γρήγορα τις δουλειές του με το κράτος, τις αδειοδοτήσεις του και όλα αυτά. Είναι κλειδί. Άρα λοιπόν η Ελλάδα πρέπει να δει αυτό που λέγαμε πάντα, τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, αλλά με τη σημερινή ματιά, και να στρέψει τους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους προς τα εκεί. Και για να πω και κάτι άλλο, η δημόσια διοίκηση όταν λέμε θα αλλάξει, πρέπει να αλλάξει στη βάση ενός προσανατολισμού. Ο προσανατολισμός ποιος θα είναι? Να υποστηρίξει με τις αλλαγές που θα κάνει στον εαυτό της, η κυβέρνηση δηλαδή, προς τη δημόσια διοίκηση, να υποστηρίξει την αναπτυξιακή δυνατότητα της χώρας. Το κράτος πρέπει να οργανωθεί με ένα τέτοιο τρόπο από εδώ και πέρα, όσο γίνεται πιο γρήγορα, για να μπορεί να υποστηρίξει όλη την αναπτυξιακή προσπάθεια, η οποία θα ξεκινήσει με αυτούς που ήδη υπάρχουν και με αυτούς που θέλουν να ξεκινήσουν τώρα. Εκεί αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο απαιτεί έτσι, καινούργια σκέψη που μας βγάζει έξω από τις παραδοσιακές, που θέλει υπεύθυνη πολιτική καθοδήγηση, και αν ο κόσμος αισθανθεί όπως τώρα ότι η πολιτική ηγεσία όντως ενστερνίζεται ένα τέτοιο σχέδιο, το οποίο θα ξεδιπλωθεί και το οποίο θα υπηρετηθεί με σκοπό να έρθει η ανάπτυξη της χώρας, δηλαδή να υπάρξουν δουλειές στην Ελλάδα, τότε ο κόσμος αυτό θα το υποστηρίξει. Γιατί προσέξτε, τώρα λένε κάποιοι, θέλουμε έναν Τσιόδρα για την οικονομία. Τι είναι ο Τσιόδρας? Ο Τσιόδρας είναι ένας άνθρωπος που πείθει ότι ξέρει το αντικείμενό του, ξέρει αυτά που λέει και έχει έναν τρόπο να τα λέει τέτοιο, βέβαια, όπου ο πολίτης που τον ακούει πείθεται απολύτως ότι αυτό είναι. Αν λοιπόν έρθουμε στην πολιτική, οποιοδήποτε σχέδιο το οποίο αφορά την οικονομική ανόρθωση της χώρας δεν μπορεί να υποστηριχθεί με έναν τέτοιο τρόπο που να γίνει κτήμα του κόσμου, για να έρθει ο κόσμος να το υποστηρίξει ως βασικό σύμμαχος, τότε δεν μπορεί να πετύχει. Όταν λοιπόν κάποιοι λένε θέλουμε ένα Τσιόδρα στην οικονομία, εννοούν ότι θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι θα διαχειριστούν αυτή την υπόθεση με ένα τέτοιο τρόπο που να δείχνει ότι κατέχουν το αντικείμενο, έχουν προτάσεις οι οποίες είναι συμβατές με τις ανάγκες της χώρας, και ταυτόχρονα ο κόσμος θα μπορεί να πιστέψει ότι εδώ είναι κάτι που αξίζει να το υποστηρίξουμε. Αυτό βέβαια δεν γίνεται, αν θέλετε, πάντα με συντριπτικές πλειοψηφίες, γιατί ο καθένας έχει τα βάσανά του, θα ζητάει και θα ψάχνει και δικαιολογημένα έτσι την ατομική του επιβίωση μέσα σε αυτή τη συνολική προσπάθεια. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό ο πολλής κόσμος να καταλάβει, ή ένα σημαντικό κομμάτι του κόσμου να καταλάβει, ότι υπάρχει σχέδιο, εφόσον υπάρξει, υπάρχει μια ηγεσία που πιστεύει στο σχέδιο, και ταυτόχρονα υπάρχουν και οι δυνατότητες και τα χρήματα αυτό το σχέδιο να υλοποιηθεί. Γιάννη Σμούρτας, για να κλείσουμε το κλείσουμε. Γιώργο, να πάμε σε πιο πεζά θέματα. Ναι, Γιάννη μου. Τρέχοντα πολιτικά, θεωρείς ότι είναι κατάλληλο, ότι πρέπει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, εν όψη της ανατροπής όλων των δεδομένων και των σταθερών που υπήρχαν μέχρι τώρα και με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που είχε εκλεγεί, θα πρέπει να πάει τώρα σε εκλογές? Γιάννη, στην πολιτική υπάρχει ένας κανόνας, αρχαίος. Όποιος έχει την πολιτική κυριαρχία κάποια περίοδο, πάντα κάνει ένα τεστ. Πόσο αυτή κρατάει, πόσο διαρκεί. Όσο αισθάνεται ότι είναι πολιτικά κυρίαρχος, δεν έχει λόγους να κάνει εκλογές. Αν έρθει κάποια στιγμή που θα αισθανθεί ότι τα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει είναι μεγάλα και θέλουν νοπή λαϊκή εντολή, ή ότι μπορεί να αρχίσει μια κάμψη, τότε θα τις κάνει. Ναι, οπότε θα αξιολογήσει ο Μητσοτάκης ότι έρχεται αυτό το σημείο, δεν το ξέρω. Αλλά και αυτός φαντάζομαι θα σκεφτεί και με βάση σχετικά πρόσφατες εμπειρίες άλλων πρωθυπουργών στην Ελλάδα. Βέβαια εδώ υπάρχει το οξύμορο ότι έχουμε απλή αναλογική. Σωστά. Και μόνο αν άμεσα με τα σημερινά δεδομένα προκηρύξει εκλογές, δεν θα έχουμε ξανά εκ νέου δεύτερες εκλογές περίπου σε ένα μήνα. Να κάνω μια ερώτηση λίγο ακόμα. Ναι, να το απαντήσω σε αυτό. Θεωρώ βέβαια ότι θα γίνουν δύο εκλογές όποτε και αν γίνει. Βέβαια. Τα σημερινά μοντέλα που έχουμε, σήμερα έχω το σύστημα του νέου εκλογικού νόμου, το οποίο το περνάω τις εφαρμογές, από όλες τις δημοσκοπήσεις. Προκύπτει αυτοδυναμία στην χειρότερη περίπτωση 153 με μέσα και τη μέρα 25. Εννοούμε με απλή αναλογική. Ναι, ναι, με το καινούριο. Τα μοντέλα δηλαδή όπως τα περνάω στο σύστημα εφαρμογής που έχω και βάζω όλες τις δημοσκοπήσεις
Με τη μέρα 25 μέσα, στο χειρότερο είναι 153. Διότι δεν είναι απλή αναλογική του 50-1, είναι απλή αναλογική του 3%, πόσοι δεν εισέρχονται στο κοινοβούλιο, στην περίπτωση αυτή, αναλογικά μοιράζεται. Και λιγότερο είναι. Στη δε περίπτωση που δεν μπει η μέρα 25 στο κοινοβούλιο, πέφτει τόσο κάτω ο πύχης της αυτοδυναμίας, που είναι προφανές ότι και με κακές συνθήκες θα την πάρει. Αλλά λέω πως είναι σήμερα τα δεδομένα, στις σημερινές φωτογραφίες. Γιατί μια δημοσκόπηση είναι φωτογραφία σήμερα, εντάξει, όχι αύριο. Λοιπόν, η εκτίμηση δική μου είναι ότι υπό οποιασδήποτε συνθήκες δεν πρόκειται να υπάρξει αυτοδυναμία με απλή αναλογική. Και κατά συνέπεια θα έχουμε δεύτερες εκλογές. Μάλιστα. Όποτε και αν αυτές γίνουν. Τώρα, το επαναλαμβάνω. Κοιτάξτε, θεωρητικά, συνταγματικά, πολιτικά, αυτό που είπε ο Γιάννης, ότι έχουν αλλάξει τελείως τις συνθήκες με βάση τις οποίες εξελέγει αυτή η κυβέρνηση, απολύτως δικαιολογούν και είναι και έντιμη στάση, εάν η πανδημία ελεγχθεί, να βγει ο Πρωθυπουργός και να πει: Κοιτάξτε, εγώ έχω εκλεγεί με άλλες συνθήκες, με ένα άλλο πρόγραμμα. Τα πράγματα έχουν έρθει, όχι απλώς τα πάνω κάτω, και εγώ δεν ξέρω πώς έχουν έρθει, αλλά επομένως δικαιούμαι να ζητήσω ο ελληνικός λαός να εγκρίνει ένα καινούριο πρόγραμμα. Αφού το παρουσιάσει πρώτα. Μια καινούργια πορεία. Αυτό δικαιούται να το κάνει. Τώρα, αν θα το κάνει, πότε θα το κάνει. Μάλιστα. Θέλει κάτι άλλο ζήτημα. Κάτι είπε, ήθελε κάτι. Όχι, εντάξει, εντάξει, το κάνει. Εμείς σας ευχαριστήσουμε από την Καβάλα. Λίγα συντόμως πιστεύω θα έρθετε στην περιοχή. Οπότε θα προλάβουμε να είστε στο πάνελ σε όλη τη διάρκεια. Όταν το επιτρέψει ο Χαρδαλιάς. Και ο Τσιόδρας. Με χαρά, με πάρα πολύ χαρά θα έρθω. Να είστε καλά και πάλι. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, με υγεία. Χρόνια πολλά, υγεία. Ευχαριστούμε τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, ο οποίος πάντα με τις σκέψεις του... Μεστός. Είναι μεστός. Και το θάρρος της γνώμης, έτσι. Είναι δεν εύστοχος. Μαθάει τα λόγια του, κυριολεκτικά. Μα γι' αυτό και του έκανα κάποιες ερωτήσεις, οι οποίες ήξερα ότι δεν θα μαθήσει τα λόγια του και θα πει ευθέως αυτό το οποίο σκέφτεται χωρίς περιστροφές. Θα μπορούσε να μου απαντήσει πολιτικά. Θα μπορούσε, ας πούμε, να τριμπλάρει και να απαντήσει ναι, υπό όρους και τα λοιπά. Το κλασικό. Δεν το κάνει όμως. Δεν το έκαμε και ιδιαίτερα στην περίπτωση του Γιάννη Βρούτση, που θεώρησε δεδομένο ότι έπρεπε να έχει υποβάλει χθες ή προχθές. Κατηγορηματικά. Ναι, δεν μου άφησε περιθώριο. Εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις, γιατί όπως είπαμε πρέπει να πάμε μετά και στο ιατρικό. Θα είναι σε λίγο στο στούντιο ο γιατρός ο Χάρης, ο Τριανταφυλλίδης, να πάρουμε και άρωμα ιατρικό. Ξεκίνησε σήμερα η εκπομπή με τα δυσάρεστα της ευθυμίας Σπέγιου. Ξέχασα να πω ότι αύριο μετά το δελτίο ειδήσεων 10 με 10 14, η εκπομπή εξελίξει εκτάκτως. Θα μεταδώσει την εκπομπή που είχαμε κάνει σπίτι της, μια ιστορική αναδρομή των πραγμάτων. Θα κάνουμε μαζί μια βόλτα στην πόλη για ένα τελευταίο χαιρετισμό στην ευθυμία την Σπέγιου. Ευχαριστούμε και τον κύριο Σαββίδη, ο οποίος μας έδωσε μια καλή εικόνα το τι συμβαίνει από την περιοχή του κόλπου, και τον Γιώργο Φλωρίδη. Μετά τις διαφημίσεις, λοιπόν, ιατρικό δελτίο, όχι ο Τσιόδρας, Χάρης Τριανταφυλλίδης, εδώ με τον Πόστολα Γεραρά και τον Γιάννη Μουτλιά. Επιστροφή, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος. Το πρώτο ήταν καθαρά οικονομικό, αν εξαιρέσουμε βέβαια τον φόρο τιμής που ποτίσαμε την ευθυμία Πέγιου, την αγαπημένη μας ευθυμία που κάνει τελευταία της βόλτα. Και αύριο, είπαμε, μετά το δελτίο ειδήσεων, Πέμπτη, θα μπορείτε να δείτε και την εκπομπή που είχαμε κάνει. Μιλάει για τη ζωή της, μιλάει για στιγμές της Καβάλας, τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Παλιότερα, εδώ σε μια εκπομπή, τότε το Κουκουέ Φώναζε, είχε πει πως οι κομμουνιστές υπεδέχτησαν τους Γερμανούς εδώ στην περιοχή, στις καμάρες με τα λουλούδια, ως απελευθερωτές, διότι ήταν η εποχή Μολότοφ Ρίπεντροπ, και προκάλεσε βέβαια θύελλα αντιδράσεων. Κάτι που δεν το ήθελε η Μακαρίτισσα και λόγω του πατέρα της να έχει αυτές τις δράσεις. Στον ένα πρόσωπο το οποίο ήταν ενεργό, ήταν δυναμικό, ασχολιότανε. Και αύριο αποδίδουμε αυτόν τον φόρο τιμής. Καλωσορίζουμε στο και τον Χάρη Τριανταφυλλίδη. Καλησπέρα και από μένα. Τέτοιες μέρες εκπομπές χωρίς γιατρούς είναι το 6 ώρα κούν τον Τζιόδρα. Εμείς το βράδυ φέρνουμε τον Χάρη Τριανταφυλλίδη, οπότε. Εμείς το παίρνουμε πολύ αργά. Τα πατσίζουμε. Κοίταξε, σε επίπεδο γνώσεων στην Καβάλα, αυτοί οι οποίοι έχουμε στο νοσοκομείο μερικοί για κλάματα. Οπότε έχουν θέσεις διευθυντικές, αλλά τέλος πάντων δεν είναι επί του παρόντος. Θα τα πω άλλη στιγμή αυτά. Τώρα είναι ώρα πολέμου και δεν θα κάνουμε τέτοιες κουβέντες. Γιατρέ, πες μας τα δεδομένα. Έχουμε εδώ πολλά ερωτήματα, πολλά θέματα. Πρώτο, που είμαστε με το εμβόλιο. Μπαίνουν πολλά ζητήματα με το εμβόλιο, δηλαδή πόσο κοντά είναι οι Ελβετοί, οι Βρετανοί,
Μπορεί να λέει ο ΠΟΕ για 18 μήνες, αλλά όλα βλέπουμε ότι λειτουργούν σε απίστευτα γρήγορους ρυθμούς. Ουσιαστικά είναι ναι, ένας αγώνας ταχύτητας, δρόμου ταχύτητας, για το ποιος θα προλάβει να κόψει πρώτος το νήμα. Ταυτόχρονα, πάρα πολλές ομάδες και στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ και στο Ισραήλ και στην Κίνα και επίσης σε χώρες της από Ανατολής εκτός της Κίνας δουλεύουν παράλληλα και ταυτόχρονα με δικές τους δυνάμεις έτσι ώστε να μπορέσουν να καταφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα που είναι η παρασκευή εμβολίου. Βέβαια, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές και εδώ, ένα κακό εμβόλιο το οποίο θα βγει στην κυκλοφορία μπορεί να δημιουργήσει πολύ σοβαρότερα προβλήματα από ότι ο ίδιος ο ιός και άρα λοιπόν επιβάλλεται να γίνουν οι κλινικές δοκιμές όπως ορίζουν τα πρωτόκολλα, όπως ορίζουν οι διεθνείς οδηγίες, όπως ορίζει ο ΠΟΗ, ο FDA, οι αντίστοιχες υπηρεσίες όπως ο ΕΟΦ ο δικός μας, έτσι ώστε να βγει στην κυκλοφορία όντας ασφαλές και απόλυτα σίγουρο. Τώρα, για να απαντήσω... Σχετικά με το φάρμακο... Για να απαντήσω πιο συγκεκριμένα, για τα εμβόλια δίνεται... Κλωροκίνη, ρεμδεσιβίρι... Θα πω πολλά. Και κάποια καινούργια δεδομένα και για αυτά, να κλείσω το θέμα του εμβολίου. Υπήρξαν αισιόδοξα μηνύματα, ξεκινήσανε κλινικές δοκιμές και στην Ελβετία, με αρκετά καλά υποσχόμενες... με αρκετά καλές υποσχέσεις η όλη διαδικασία. Πιστεύουν ότι από ό,τι αναφέρεται με αλφαγιώτα, θα υπάρχει δυνατότητα, αν τρέξει η διαδικασία, να προλάβουμε το φθινόπωρο. Κάτι τέτοιο, κατά τη στοιχεία και η εταιρεία, η Moderna, η Αμερικανική, πιστεύει ότι θα μπορέσει να έχει έτοιμο εμβόλιο στα τέλη Σεπτεμβρίου. Κάποια διαδικασία αντίστοιχη περιμένουμε και από γερμανική εταιρεία, όπως επίσης και από το Ισραήλ και από την Κίνα. Βέβαια, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, κρατώντας τις δικές του, τους δικούς του μηχανισμούς, τα πρωτόκολλα, με τον τρόπο που πρέπει, θεωρεί ότι θα πρέπει να τηρηθούν οι απόλυτες δεσμεύσεις σε όλη αυτή τη διαδικασία και δίνει έναν ορίζοντα μετά τις αρχές του 2021. Αλλά αυτούς ο Τραμπ τους κατήργησε. Είδομε τώρα τα νέα δεδομένα για τα φάρμακα. Ναι. Τρέχει αυτές τις ημέρες μια κλινική μελέτη για την χλωροκίνη, είτε με τη μορφή της φωσφορικής χλωροκίνης, είτε το Άρανελ, είτε με τη μορφή της θυϊκής υδρόξυχλωροκίνης που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό μαζί με την αζιθρομικίνη και στην Ελλάδα, και είναι το γνωστό μας πλακενίλ, η οποία όμως στις ΗΠΑ ένα αρκετά ικανοποιητικό μεγάλο δείγμα ασθενών δεν έδωσε καλά αποτελέσματα, δεν έδωσε τα αναμενόμενα. Έχει πάρει έγκριση από τον FDA, όπως επίσης και από τον δικό μας ΕΟΦ και αντίστοιχους οργανισμούς ευρωπαϊκών χωρών, το Remdesivir, για το οποίο πολλές φορές έχουμε μιλήσει μέχρι τώρα. Τα αποτελέσματα ήταν σε όλες τις μελέτες που πέρασε στις δοκιμές της κλινικής φάσης 3, ικανοποιητικότατα και είναι αυτό από το οποίο περιμένουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Σε όλη αυτή τη διαδικασία έχει παραγγελθεί εδώ και περίπου 20 μέρες και από το δικό μας Υπουργείο Υγείας, χορηγείται στα νοσοκομεία αναφοράς. Στην αρχή το δίναμε μόνο στο νοσοκομείο της Πάτρας, στο Πανεπιστημιακό του Ρίου, μετά από μια συγκεκριμένη διαδικασία λόγω συμμετοχής της εκεί κλινικής και των ασθενών σε μια μελέτη της φάσης 3 που έτρεχε. Τώρα λοιπόν δίνεται εδώ και 20 μέρες και στα υπόλοιπα νοσοκομεία αναφοράς. Αυτά είναι τα καινούργια δεδομένα σε ό,τι έχει να κάνει με τα φάρμακα. Καινούργια αντιϊκά δεν περιμένουμε μέσα στο προσεχές διάστημα. Ικανοποιητικά αποτελέσματα προκύπτουν για την κολχικίνη, σε ό,τι έχει να κάνει με τη δράση της στην αντιφλεγμονώδη. Είχαμε μιλήσει και με τον κύριο Στεφανάδη σε προηγούμενη εκπομπή και μας είχε εξηγήσει πάρα πολύ καλά τη δράση της. Και σε ό,τι έχει να κάνει με φάρμακα, από εκεί και μετά περιμένουμε τις μελέτες που τρέχουν για ήδη γνωστά φάρμακα και τα οποία δοκιμάζονται στην όλη αυτή διαδικασία. Η πλασμαφαίρεση, χορήγηση δηλαδή έτοιμων αντισωμάτων από ασθενείς οι οποίοι ξεπέρασαν την νόσηση από τον κορονοϊό και θεραπεύτηκαν. Έτοιμα λοιπόν αντισώματα με τη μορφή ορού χορηγούνται σε ασθενείς οι οποίοι βρίσκονται σε βαριά κατάσταση, συνήθως τους διασωληνωμένους και βρισκόμενους σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Είναι κάτι το οποίο μελετάται πάρα πολύ τελευταία. Ξεκινάνε δοκιμές και επ' αυτού. Ανταγωνιστές της Ιντερλευκίνης 6 επίσης έχουν καλά αποτελέσματα
και χορηγούνται και εδώ και στην, στα νοσοκομεία τα δικά μας της αναφοράς. Επίσης, έχουν μελετηθεί και μελετώνται ακόμη περισσότερο μονοκλεονικά αντισώματα και από εκεί και μετά περιμένουμε να δούμε τι θα δείξει στο μέλλον η πορεία των μελετών αυτών για να κατασταλάξουμε σε συγκεκριμένες αγωγές, γιατί οι συγκεκριμένες οδηγίες και τα πρωτόκολλα αλλάζουν μέρα με την ημέρα, είναι δυναμική η όλη κατάσταση, βγαίνει μια καινούργια μελέτη η οποία δίνει μια άλλη κατεύθυνση, προστίθενται μέσα στις οδηγίες καινούργια φάρμακα, φερούνται κάποια άλλα, όπως καταλαβαίνετε τρέχει μια διαδικασία. Το ερώτημα είναι φάρμακο πότε, εμβόλιο πότε. Καινούργιο φάρμακο δεν περιμένουμε, εμβόλιο αυτό που είπα προηγουμένως. Το ευκταίο και το ιδανικό θα ήταν να μπορούσαμε να το έχουμε στις αρχές του φθινοπόρου, δηλαδή γύρω στα τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη. Τόσο νωρίς το εμβόλιο. Πιθανολογείται από τις εταιρείες ότι θα πρέπει να είναι εκείνο το διάστημα έτοιμο και να υπάρχει να μπορέσει να βγει στην κυκλοφορία. Άρα καλά. Ναι. Κατά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, όχι νωρίτερα από τις αρχές του 2021. Καλά, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μας έλεγε κάποτε ότι δεν κολλάει, ότι δεν μεταδίδεται, ναι, ότι δεν κινδυνεύουμε. Ότι... Ποιος θα τον πιστέψει. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Γι' αυτό δεν τον ακούμε κιόλας. Θεωρώ κατά τη δική μου ταπεινή προσωπική άποψη, άργησε στο να κηρύξει την κατάσταση πανδημίας. Εκεί είχαμε σίγουρα μία κολλησιεργία από τον πρόεδρο. Εκεί έπαιξε ρόλο και η Κίνα, μήπως. Θεωρώ η Κίνα ότι απέκρυψε παίζουν... τελικά τον αριθμό των κρουσμάτων και πολύ περισσότερο των θυμάτων. Σε μία πυκνοκατοικημένη, έντονα πυκνοκατοικημένη περιοχή όπως είναι η Ουχάν. Γιατί έρχεται μία. Που γίνονται και. Έχει εργαστήριο υιολογία. Ακούστηκαν πολλά, γράφτηκαν ακόμα περισσότερα. Είναι κάτι. Ότι το, εσύ μέχρι χθες ο πραγματικός αριθμός των θανάτων ανέρχονταν σε 41.000 και όχι στις 17.000 που έδινε με η κυβέρνηση. Με μια διορθωτική παρέμβαση από το Υπουργείο Υγείας της Κίνας προσέθεσε ένα άλλο σχήμα. Όχι, δεν μιλάω για την Κίνα. Για την Αγγλία μιλάω. Για την Αγγλία, αυτό είναι γνωστό. Σήμερα. Καταγράφονται μόνο οι ασθενείς πιθανόντες μέσα στο NHS, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας. Αυτοί οι οποίοι πεθαίνουν στο σπίτι τους ή πεθαίνουν σε οίκους ευγυρίας ή οπουδήποτε αλλού δεν καταγράφονται. Και άρα λοιπόν, επισήμως, όντως έχει δίκιο ο Γιάννης, σήμερα αναφέρθηκε ότι είναι περίπου 41%. 41.000. 41% παραπάνω. Όχι, 41.000 έναντι 17 που είναι ανακοινώσιμο. Και για την Κίνα υπάρχει το εξής. Όσον αφορά τον αριθμό, τον πραγματικό αριθμό των θανάτων, υπάρχει μια κρατική υπηρεσία της Κίνας η οποία ανατρίμηνο δημοσιεύει μεταξύ των άλλων και τον αριθμό των χρηστών κινητών τηλεφώνων. Και αυτή η έκθεση είναι τριμηνιαία. Mm. Η έκθεση που δόθηκε αρχές Δεκέμβρη με την έκθεση που δόθηκε αρχές Μάρτη φαίνεται ότι λείπουν, όχι φαίνεται, από τα στατιστικά δεδομένα έχουν ελαττωθεί οι χρήσεις κινητών τηλεφώνων κατά περίπου 20 εκατομμύρια. 21 εκατομμύρια για την ακριβή. 21, ναι. Έτσι. Βέβαια, είναι εδώ πρέπει να πιστοποιήσουμε ότι η αιτία θανάτου ήταν ναι, ο COVID-19. Έτσι. Όχι, δεν σημαίνει ότι... Άλλο λέει ο Γιάννης ότι από το 21 εκατομμύρια πολλοί εξ αυτών είναι πιθανόν να έχουν πεθάνει. Σίγουρα, ναι. Έτσι, δηλαδή και μάλιστα σίγουρα ο αριθμός των θυμάτων είναι τεράστιο. Και εγώ πιθανολογώ ότι είναι πολύ, πολύ περισσότερο. Είναι πλασματικός, εικονικός και δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Και δεν έλαβε μέτρα η Κίνα αποτροπής μετάδοσης του ιού. Δηλαδή δεν μπλόκαρε τις αεροπορικές. Εγώ θα σας πω ένα πολύ απλό. Σε αυτό έχει ένα δίκιο ο Τραμπ. Όχι ότι απαλλάσσεται τις ευθύνες του. Έτσι, για να ξέρουμε τι συζητάμε. Σε αυτό το θέμα η Κίνα έχει τεράστια ευθύνη. Έχει δίκιο. Και γι' αυτό το ζητάνε όλες οι ευρωπαϊκές χώρες και η Γερμανία ξεχνάμε, και η Αγγλία. Όλοι ζητάνε λογοδοσία. Η πολιτική ακολούθησε και ο Τραμπ, ο οποίος αποποιούνταν των ευθυνών, θεωρούσε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ο Τραμπ. Και ακριβώς το θέμα της ηγεσίας του Τραμπ. Την τακτική υιοθέτησε και ο Μπόρις Τζόνσον. Το μοναδικό. Ο Μπόρις Τζόνσον. Μιλάς για τις χώρες του. Η ανοησία της Αγγέλης ή η ανοησία της Αγγέλης. Ανοησία, αγαπητέ Χάρη. Ακριβώς. Άλλο το ένα, θεωρούσε το ότι δεν κινδυνεύει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο πώς διαχειρίστηκαν εσωτερικά την υπόθεση, έτσι, τι αποφάσεις πήρανε είτε τα ειδικά επιστημονικά συμβούλια είτε οι πολιτικές ηγεσίες και εμείς, δόξα τω Θεώ, πήγαμε καλά. Θέλω να σας και άλλο όσον αφορά τις ευθύνες για τη μετάδοση του ιού. Λοιπόν, στην Ιταλία έχω την εξής πληροφορία για το πώς ξεκίνησε η διαδικασία. Γιατί στην ουσία έρχομαι σε επίρρωση αυτού που λέει ο Γιάννης Ομούτλιας, ότι η Κίνα δεν πήρε μέτρα για την αποτροπή της διάδοσης του κορονοϊού, με αποτέλεσμα να διαδοθεί. Ρίμινη, 28 Ιανουαρίου, γίνεται η μεγάλη έκθεση παγωτού. Ναι. Χιλιάδες κόσμος, χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον πλανήτη, μεταξύ αυτών και Κινέζοι, και Ισπανοί και Γάλλοι. Mm-hmm.
Από εκεί λοιπόν ξεκινάει το κακό στην ουσία. Είναι δύο Κινέζοι οι οποίοι είναι ασυμπτωματικοί στην Ιταλία συγκεκριμένα. Στην Ιταλία. Λοιπόν, και από εκεί ξεκινάει η ιστορία. Μην ξεχνάμε, Απόστολε μου, ότι το ίδιο χρονικό διάστημα έτρεχε η εβδομάδα μόδας του Μιλάνου, ένα παγκόσμιο γεγονός που συγκεντρώνει πάρα μα πάρα πάρα πολύ κόσμο. Και πολύ, σίγουρα, πολύ σίγουρα, σίγουρα, και διότι, εντάξει, εν πάση περιπτώσει, η περιοχή της Λομβαρδίας είναι επίσης πυκνοκατοικημένη. Το ζήτημα όμως είναι το εξής, ότι δεν έπρεπε η χώρα προέλευσης, αν θέλεις γένεσης, του κορονοϊού, τώρα το πώς γεννήθηκε είναι μια άλλη ιστορία, έπρεπε να μην αφήσει να διαδοθεί αυτό, να μην διαχυθεί η ασθένεια στις υπόλοιπες χώρες του πλανήτη. Η Ελβετία πώς την πάτησε, τόσο οργανωμένη χώρα και είναι σε μια κατάσταση ίδιο που η Ελβετία την πάτησε από τους Ιταλούς. Όταν στη Βόρεια Πτέρυγα, όταν διετάχθη καραντίνα στην περιοχή της Λομβαρδίας, εκατοντάδες Μιλανέζοι πήγανε στην Ελβετία και δεν τους έγινε κανένας έλεγχος στα σύνορα μεταξύ τα. Άρα εκεί την πάτησε η Ελβετία. Βέβαια τώρα, όλα αυτά που συζητάμε νομίζω ότι είναι ανώφελα, γιατί στο 2020 με τις αποστάσεις να εκμηδενίζονται, με τα αεροπλάνα, globalization, ακριβώς να μπορείς να έχεις τη δυνατότητα να μετακινείς ελεύθερα από οπουδήποτε. Το 19ο αιώνα, αν είχε προκύψει το ζήτημα αυτό, θα ερχόταν στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη μετά από 15 χρόνια. Το ζήτημα είναι τι γίνεται, αγαπητέ Χάρη, και αυτή είναι η ερώτηση που θέλω να σου κάνω, σε σχέση με το περιβόητο υγειονομικό πιστοποιητικό, διότι ακούμε πολλά για το ζήτημα αυτό. Ο τουρισμός, όπως ξέρετε όλοι σας, είναι η βασική πηγή πορισμού εισοδημάτων και δισυναλλάγματος, βασικός πυλώνας της ελληνικής οικονομίας. Χωρίς αυτόν έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Θέλουμε να έχουμε τουρίστες, είναι γεγονός αυτό. Βέβαια. Από την άλλη μεριά, ο ΠΟΗ έχει συγκεκριμένες οδηγίες για τους κοινόχρηστους χώρους των μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, πλείστες όσες εκ των οποίων θα παραμείνουν κλειστές, έτσι φημολογείται και πιθανόν έτσι να είναι. Και από την άλλη μεριά, πώς θα διασφαλίσουμε ότι αυτό το αποτέλεσμα που επετέφθη με πολύ σκληρά μέτρα θα παραμείνει και θα διατηρηθεί όταν θα έχουμε επισκέπτες που δεν ξέρουμε τι κουβαλάνε. Είναι πολύ πολύ εύστοχο και επίκαιρο. Αν μπορείτε να μας πείτε κάτι λοιπόν για αυτό το υγειονομικό πιστοποιητικό και πώς μπορεί να διασφαλιστεί. Η μόνη επίσημη διασφάλιση είναι η εξέταση από επίσημο φορέα και η αντίστοιχη υιοθέτηση αποτελέσματος με πιστοποιητικό, το οποίο θα είναι έγκυρο, προσυπογεγραμμένο από επίσημο φορέα υγείας, είτε ευρωπαϊκής χώρας είτε άλλης χώρας που συνεργάζεται και είναι υπό την αγκαλιά, υπό τη σκέπη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι οι τουρίστες, τους οποίους και φυσικά θέλουμε για να κινηθεί η οικονομία μας και για να μπορέσει να λειτουργήσει, να ξεκινήσει τέλος πάντων να λειτουργεί η οικονομία, για να μην χαθούν οι χιλιάδες θέσεις εργασίας, για να μην εξαφανιστούν τα ξενοδοχεία μας και πολύ περισσότερο τη δεδομένη χρονική στιγμή, έχοντας δίπλα μας την Ιταλία, η οποία στην κατάσταση αυτή, όπως και η Ισπανία, είναι δεδομένο ότι δεν θα δεχτούν τουρίστες. Η Τουρκία, για τον ίδιο λόγο, επίσης βγαίνει από το χάρτη. Άρα εμείς ως μία ασφαλής χώρα θα είμαστε ίσως και από τις πρώτες επιλογές. Λένε οι επαείοντες, έχουμε κάνει ένα rebranding. Δηλαδή έχουμε διαμορφώσει πλέον ένα ισχυρό όνομα σαν μία ασφαλής χώρα με ένα καλό υγειονομικό σύστημα. Θα πρέπει η δική μας η παρέμβαση να ζητάει εχέγγυα ότι όλοι αυτοί οι οποίοι θα έρθουν σαφέστατα θα είναι καθαροί από άποψη COVID-19, έτσι ώστε να μην φέρουν ένα καινούριο κύμα, αυτό, το οποίο φυσικά και δεν θα είναι. Όπως το κάνει η Emirates που τους βάζει να κάνουν τεστ πριν την αναχώρηση. Δεν θεωρείται αξιόπιστο όμως. Και στη χώρα προέλευσης αν και στη χώρα άφησης. Τεχνικά αυτό γίνεται, παιδιά. Θα πρέπει όμως, Γιάννη μου, τεχνικά, επειδή το αποτέλεσμα αντικειμενικά μπορεί να καθυστερήσει 1-2 μέρες, άμα τη αφήξη του ασθενούς θα πρέπει να παραμένει μέχρι να βγει το αποτέλεσμα σε καραντίνα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Γιατί δεν σου πιστοποιεί κανείς ότι μόλις δηλαδή κατέβηκες από το αεροπλάνο σου βγάλε το αποτέλεσμα σε 7 ώρες. Θα πρέπει να κινητοποιηθεί ένα δάκτυλο. Δεν ξέρω πώς θα γίνει τεχνικά τώρα και πώς θα είναι σε ένα μήνα η κατάσταση. Ενδεχομένως λογικό το να ζητείτε αποτέλεσμα από εξέταση η οποία θα γίνεται στη χώρα προέλευσης και με αυτό εγγράφος, σφραγισμένο, σαν πιστοποιητικό, να δείχνεται μαζί με τα επίσημα ταξιδιωτικά έγγραφα του. Εντάξει, το διαδικαστικό θα βρείτε, αλλά θα γίνεται τεστ.
Οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι θα γίνει. Νομίζω και ήδη συζητείτε αυτό. Ήδη συζητείτε. Ναι, συζητείτε. Το αποτέλεσμα του τεστ, ενός αξιόπιστου τεστ, βγαίνει μετά από μία-δύο μέρες. Κανονικά είναι θέμα ωρών. Αυτό εξαρτάται από τη βαρύτητα και το φόρτο εργασίας του εργαστηρίου και πολύ περισσότερο από την επάρκεια αντιδραστηρίων. Στην παρούσα φάση ανησυχεί αρκετό κόσμο ότι ο ιός αυτός έχει κάποια πράγματα εντελώς απρόβλεπτα. Διαβάζω από ένα απολύκο, απίστευτη επιπλοκή, μαύρισε το δέρμα, δύο που προσβλήθηκαν τα κίτρινα και γίνανε μαύροι. Ναι. Ο άλλος, το παιδί που πέθανε προχθές, 35 χρονών, υγιέστατος. Αυτά τρομάζουν τον κόσμο. Θα μου πείτε, είναι η εξαίρεση των εξαιρέσεων, το μία στις χίλιες. Να πω για τον γιατί πρώτο. Γιατί και αύριο που έχει, σήμερα τι μέρα είναι, Τετάρτη, αύριο έχει τζόκερ, μπορεί να παίξει 5 συν 1 και να πιάσει και τον τζόκερ. Ναι. Εντάξει. Κάποιος θα το πιάσει τον τζόκερ. Ναι. Επειδή δυστυχώς στην ιατρική μιλάμε πάντοτε με τις πιθανότητες, στην ιατρική δεν αποκλείεται ποτέ και τίποτα. Απλά με βάση τις πιθανότητες κινούμαστε προς το 99% ποτέ όμως δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ακόμη και το απίθανο. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιπλοκές που μπορούν να εμφανιστούν δυνητικά από τον COVID-19, ακριβώς επειδή πρόκειται για μια καινούρια νόσο, για ένα καινούριο ιό, στην πορεία των πραγμάτων μαθαίνουμε γι' αυτόν, μπορεί να προκύψουν και άλλες δυνητικά επιπλοκές οι οποίες θα εμφανιστούν. Διάβασα και εγώ για αυτά τα περιστατικά. Αποδίδονται πιθανώς σε μια ορμονική ουσιαστικά διαταραχή που προέκυψε μετά από υπατική βλάβη στους ασθενείς. Γι' αυτό και γίνανε μαύροι από το ύπαρο. Ναι. Είναι μια ιστορία και είναι, παρόμοια, είναι μπορεί να προκύψει, μαυρίζουν. Βλέπουμε στους νεφροπαθείς. Σχωρεμένος ο Σεραφείμ ήταν μαύρος σαν τον Καντάφη. Λόγω, εκεί δεν ήταν λόγω υπατικής βλάβης, ήταν λόγω νεφρικής βλάβης. Νεφρική ανεπάρκεια έχει ο Σεραφείμ. Έτσι. Ανεπάρκεια, σωστά. Έτσι. Και από εκεί και μετά μπορεί να προκύψουν πολύ μα πολύ περισσότερα πράγματα, τα οποία αυτή τη στιγμή ενδεχομένως δεν μπορούμε να φανταστούμε. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με το θέμα, το τι κάνουμε εμείς σε αυτή τη διαδικασία, προσπαθούμε συνεχώς να μάθουμε περισσότερα πράγματα. Είναι κάτι το πολύ μα πολύ καινούριο και με βάση αυτά που καθημερινά προκύπτουν, αναδιατυπώνουμε τις απόψεις μας και προσεγγίζουμε διαφορετικά. Ακόμα και με το ευνοϊκό ενδεχόμενο που είπατε προηγουμένως, ότι υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα να είναι έτοιμο το φθινόπωρο του 2020, δεν θα έχει παραχθεί σε τόσο μεγάλες ποσότητες, έτσι ώστε να καλύψει. Εντάξει, πρώτα οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Πρώτα έτσι, θα πρέπει σαφώς θα είναι θα υπάρχει οι θέμα, ευπαθείς, γιατί οι υγειονομικοί μας, οι οποίοι έτσι είναι στην προμετωπίδα αυτής της μάχης, της σκληρής που δίνεται αυτή τη στιγμή. Το στίχημα θα είναι. Είμαστε καπνιστές, διότι δεν μας πιάνει εμάς ο χορηγός. Η τελευταία μελέτη αυτή. Το αντίθετο θα έλεγα. Όλες οι μελέτες το αντίθετο δείχνουν. Σε πιάνω αβιάδευα στον γιατρέ μου. Η σημερινή της Γαλλικής Ακαδημίας είναι. Έτσι, καλά, όπου οι Γάλλοι είχαν και εκείνο τον τρελό που έβγαλε το έσυπο να κάνει. Αμφισβητώ τα μάλα γιατί όλες οι υπόλοιπες μελέτες. Σήμερα δεν σε βλέπω να έχεις διαβάσει τελευταίες επιστημονικές μελέτες. Δεν υπάρχει. Αυτός ο Γάλλος με το H τι έλεγε, γιατρέ. Όχι, να το διαβάσω να τη δω. Να το διαβάσεις. Αλλά θεωρώ ότι είναι επιστημονικά ανυπόστατη. Η νικοτίνη, επειδή κολλάει, από ό,τι θυμάμαι τώρα, το βασικό είναι ότι επειδή η νικοτίνη κολλάει στα πνευμόνια του καπνιστή, εμποδίζει τον ιό να μεταξύ. Η νικοτίνη καταρχήν δεν είναι. Είναι απλά μια εθιστική ουσία. Δεν έχει. Αυτό λέει η μελέτη. Συνδέεται με υποδοχή στον εγκέφαλο και προκαλεί παραγωγή ενδορφινών. Να πάμε λίγο όμως στο πιο σοβαρό. Ισχύει αυτό που λένε, ισχύει, διαβάζω. Να απαντήσω μόνο στην ερώτηση που έγινε αμέσως πιο πριν και αμέσως μετά ακούω οτιδήποτε άλλο θέλετε. Σε ό,τι έχει να κάνει με την σοβαρή υπόθεση με τον 35χρονο που προέκυψε, ποτέ δεν είπαμε, ακόμη και από εδώ, ότι η πιθανότητα να προσβληθεί και να καταλήξει ενδεχομένως ακόμη και ένας νεαρότερης ηλικίας ασθενής χωρίς υποκείμενα νοσήματα, δεν είπαμε ποτέ ότι είναι μηδενική. Είπαμε ότι τα ποσοστά είναι 0,1, 0,2, δεν είναι μηδενικά. Αυτό λοιπόν το ένα το περιστατικό το που, λέω, που εμφανίστηκε. Το 0,1 να πιάσει ακριβώς το τζόκερ. Δυστυχώς. Και μπορεί να εμφανιστεί. Τώρα ποιος θα είναι ο εισαγωγικά άτυχος να νοσηλεύσει αυτό το περιστατικό που θα δείξει αυτή την πολύ άσχημη εικόνα με την καταιγίδα της φλεγμονής και των κυταροκοινών που δεν θα συμμαζεύεται. Δυστυχώς εκεί είναι η άσχημη είναι εμπειρία των συναδέλφων που. Ότι με αυτόν τον ιό στην αρχή κάποιες φωνές ακούστηκαν. Και όλοι είπαμε ότι είναι θεωρίες συνωμοσίας, κάποιοι τρελοί, κάποιοι παλαβοί που κάνουν αυτά τα σενάρια. Και ακούγεται ακόμη. Και ακούγεται. Και ακούγεται. Φαίνεται όμως ότι πια οι φωνές των σοβαρών, κάποιων σοβαρών, με επιχειρήματα μας λένε
ότι εκεί στη Γιουχάν που κάνουν τα πειράματα, είδα τις προάλλες φωτογραφίες από το εσωτερικό, ότι είναι σ' άθλια κατάσταση. Ψυγεία ανοιχτά, με λάστιχα χαλασμένα. Μιλάμε για την υπαίθρια αγορά. Όχι. Α, για το κέντρο υιολογίας. Για το κέντρο υιολογίας είχε φωτογραφίες και λέει ότι από εκεί δεν αποκλείεται τελικά πάνω στο, σε κάποια πειράματα. Το οποίο, συγγνώμη για να μην το κέντρο αυτό, στήθηκε μετά την εμπειρία του SARS-CoV-1 το 2003. Έτσι. Και στήθηκε από Γάλλους. Μην το ξεχνάμε. Στήθηκε από Γάλλους. Ναι, άρα θέλω να πω ότι πλέον, ενώ στην αρχή γελούσαμε... Από Γάλλους στήθηκε και οι Κινέζοι το διαχειρίζονταν μετά. Αυτό ακριβώς. Τώρα τα ρίξουμε στους Γάλλους. Το ερώτημα είναι ποιο, ότι ενώ στην αρχή γελούσαμε, πλέον βλέπω ότι είμαστε πιο κουμπωμένοι. Συγγνώμη, και επιφυλακτικοί Γιάννη, στα σενάρια. Ο Τραμπ τι είπε, λέει, θα αποκλείεται. Ο Τραμπ δεν είναι σοβαρή περίπτωση. Τώρα μιλάμε για σοβαρούς. Συγγνώμη. Εντάξει, τώρα είναι γελίος. Τώρα. Άμα τώρα λέμε, δεν αποκλείεται, λέει, να έγινε λάθος. Ένα λάθος το συγχωρείς. Το μεγαλύτερο λάθος στην Αμερική είναι που τον κάναν πρόεδρο. Καλά. Ο Τραμπ είναι ένα λάθος. Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Να καταθέσω εδώ την επιστημονική άποψη, η οποία έχει... Απλούστατα το ερώτημα είναι το εξής, Χάρη. Υπάρχει περίπτωση σοβαρή αυτό το πράγμα να διέφυγε αυτό από ακριβώς, το υιολογικό κέντρο? Αυτό είναι το ερώτημα. Αυτό ακριβώς πήγαινα να πω. Με βάση λοιπόν τα επιστημονικά δεδομένα, η πιθανότητα αυτή είναι αμελητέα ως ανύπαρκτη, γιατί ποτέ σε κανένα εργαστήριο δεν δουλεύονταν τέτοιας κατηγορίας οι κορονοϊοί. Και πού το ξέρουμε αυτό εμείς, ξέρουμε τι δουλεύουμε. Από τα επίσημα δεδομένα τα οποία αναφέρονται σε... Στα φανή, αυτά όλα θα πάνε στην πλήρη. Ήδη λέει οι hackers έχουν μεσολαβήσει και μπήκα έχουν και υποκλέψει σε τέτοι... όλο το ηλεκτρονικό αρχείο. Δεν προέκυψε όμως κάτι. Ακόμα, δεν ξέρουμε. Δεν θα φανεί, όπως λέει και ο Μούρκης, θα φανεί. Ναι. Είναι τεράστια, γιατί δεν ενημέρωσε την παγκόσμια κοινότητα και δεν απέτρεψε. Ήταν λυπής. Όχι λυπής. Και από ένας μικρόφωνο ήταν σκεμμένο. Θύμισε το 86 όταν έλεγε τότε, ρωτούσανε τι συμβαίνει, λέγανε τη Σοβιετική Ένωση, τους κομμουνιστές, και λέγανε τίποτα. Οι κομμουνιστές στην Καβάλα λένε να πίνετε γάλα, να τρώτε μαρούλια. Ναι. Όπως να μην ξεχνάμε τι έλεγε και ο φίλτατος έτσι Ερντογάν δίπλα. Εντάξει, μα γι' αυτό βάζετε κολόνια, σε ένα τραπέζι, δεν τρέχει όταν τίποτα λες, και όταν λες και τουρκικό DNA. Υποβαθμίζουμε την κουβέντα. Όμως. Διότι εκ των πραγμάτων αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι καλά στα μυαλά τους. Μην ξεχνάμε. Φαίνεται και ότι έχουν πρόβλημα. Έτσι. Είναι λαϊκιστές. Και ο Τραμπ και ο Ερντογάν δεν είναι καλά στα μυαλά τους. Η κρίση έκρινε και μοντέλα ηγεσίας. Σωστό. Είχε ένα μοντέλο λαϊκιστών όπως ήταν ο Τζόνσον στην Αγγλία, όπως είναι ο Τραμπ στην Αμερική. Και κρίθηκαν στα δύσκολα τώρα. Οι άνθρωποι αυτοί απέδειξαν, εκτός από ότι καβάλισαν το κύμα του λαϊκισμού και οδηγήθηκαν στην εξουσία, ότι στο ζήτημα ακριβώς αυτό. Βρήκε την κοινή συνισταμένη που απορούσα γιατί είναι μαζί. Μα γιατί, πώς, καβάλισαν το κύμα του αντιμνημονιακού λαϊκισμού και κατάφεραν να ανέλθουν στην εξουσία. Το ζήτημα όμως ποιο είναι? Ότι αποδεικνύεται εκ των υστέρων ότι δεν έχουν καμία διαχειριστική επάρκεια. Είναι ανίκανοι να διαχειριστούν οτιδήποτε τους προκύψει. Πολλό δε μάλλον ένα σοβαρό ζήτημα. Γιατί κλείνει ο χρόνος, τελείωσε ο χρόνος. Απλά για να επεκτείνω αυτό που λέγαμε προηγουμένως, με βάση λοιπόν τα δεδομένα τα επιστημονικά, θεωρείται μάλλον απίθανο να έχει προκύψει ο ιός αυτός από ένα ατύχημα σε εργαστήριο. Γιατί? Γιατί πολύ απλά τέτοιου είδους ιοί δεν δουλεύονταν πουθενά, τουλάχιστον στο γνωστό κόσμο μέχρι τώρα. Μια διευκρίνηση, παρακαλώ. Στην περίπτωση που έφυγε από το εργαστήριο, τον κάνει ακόμα πιο δύσκολο στο να το καταπολεμήσουμε ή δεν αλλάζει εδώ κάτι? Εδώ να πω και αυτό που είχα προηγούμενη φορά πει ως απάντηση σε ερώτηση του βουλευτή του κ. Μπούμπα. Θα υπήρχε σε αυτή την περίπτωση σίγουρα το αντίδοτο, το εμβόλιο, ήδη από πριν. Η μόνη περίπτωση να ήταν ατύχημα άμα τη εξελίξη της έρευνας. Αλλά... Μας δυσκολεύει αν έγινε αυτό? Όχι. Όχι, δεν νομίζω. Ο Χάρης λέει ότι μας διευκολύνει. Ίσα-ίσα θα δουλεύαν, θα είχαμε θα κάποια εισέγγια ήδη... και θα είχε, λέω, γιατί θα είχε γίνει η κάποια διαδικασία. Μας τρομάζει. Έτσι. Ότι κάνει αυτό το ιός. Συγγνώμη, Χάρη, και θα ήταν χαρτογραφημένος αν ήταν εργαστηριακός. Αυτό δεν εννοείται. Ακριβώς. Και πολύ περισσότερο δε... Θα ήταν τελείως διαφορετική η αντίδραση και της κινέζικης κυβέρνησης στην όλη διαδικασία της αντιμετώπισης. Μάλιστα. Φάνηκε ότι και αυτοί αντιμετωπίζουν κάτι εντελώς άγνωστο. Μάλιστα. Αν είχαν δεδομένα με το σκεπτικό ότι παρήχθη σε κάποιο εργαστήριο και προέκυψε σαν ατύχημα, θα ήξεραν και εκεί πώς να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Μάλιστα. Βλέπαμε ότι πραγματικά κινούνται και αυτοί στο πουθενά και στο άπειρο. Δεν γνωρίζανε. Μάλιστα. Στην πορεία μαθαίνουν.
Εγώ να ευχαριστήσω τον γιατρό που ήρθε στο στούντιο να μας κάνει την ιατρική ενημέρωση, τον Χάρη Τριανταφυλλίδη. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Φυσικά τους συνεργάτες μας, εδώ τον Απόστολο Γεραράκη, τον Γιάννη Νταμούτλια. Να πούμε επίσης, ευχαριστούμε τον κύριο Φλωρίδη για την παρέμβαση που μας έκανε, όπως και τον Σαββίδη, τον φίλο τον Χρήστο από το ΡΙΑΤ. Είναι αεροσάιτ μας απολυμμένη το χώρο, σκοτώνει τα μικρόβια. Ευθυμία Πέγιο αύριο 10 το βράδυ, εξελίξεις εκτάκτως μετά τη στο δελτίο περίπου 10 με 10 και 4. Το ραντεβού μας την επόμενη εβδομάδα. Ευχές κυρίες και κύριοι από όλους εμάς για ένα καλό ξημέρωμα. Καλό βράδυ.